Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο του Open στις 2 και πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε τίτλους. Όχι άδεια έδρανα, περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια, το μήνυμα Μητσοτάκη σε παλιούς και νέους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη σύγκρουση, Χρυσοχοίδη Ραγκούση για τις αλλαγές στην ελληνική αστυνομία. Ήξεις αφήξεις από τον Τραμπ για τις κυρώσεις στην Τουρκία λόγω των S-300. Σφοδρή αντίδραση από την Άγκυρα. Ανέκφραστο στον ανακριτή, ο κατομολογία δολοφόνος της Αμερικανίδας βιολόγου στην Κρήτη, στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας, καταγγελίες και για άλλες επιθέσεις σε βάρος γυναικών. Βίντεο σοκ από την επίθεση με τσεκούρι 53χρονου κατά της πρώην συντρόφου του στη Θεσσαλονίκη. Τι υποστήριξε ο δράστης στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Περισσότερη δουλειά και λιγότερα λόγια, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους βουλευτές να αποκρούσουν το λαϊκισμό και τα ρουσφέτια και να συμβάλλουν ώστε η νέα Βουλή να είναι η καλύτερη της μεταπολίτευσης. Εμείς πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Σπύρο Μουρελάτο, που θα μας ενημερώσει για όλα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκαν οι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τον Πρωθυπουργό στην πανηγυρικού χαρακτήρα πρώτη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος του κυβερνώντος κόμματος, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που διήρκεσε περί τα 14 λεπτά εμπεριείχε συστάσεις και παροτρύνσεις, οδηγίες προς ναυτιλωμένους, θα λέγαμε, προς τους βουλευτές και ιδίως τα νέα μέλη που είναι 62 από τους 158. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να διατυπώνονται οι θέσεις του κυβερνώντος κόμματος με σαφήνεια και να αποκρούονται οι αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Ζήτησε ομαδική δουλειά, αλληλεγγύη και ενιαίο λόγο. Τόνισε ότι πως θα πρέπει η πολιτική δραστηριότητα των βουλευτών να εκπέμπει ένα διαφορετικό πολιτικό ήθος από αυτό που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα 4,5 χρόνια, και ζήτησε από τους βουλευτές να μην υπάρχουν κενά έδρανα, να συμμετέχουν στις επιτροπές και γενικότερα στην κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Πρέπει να σου πω πως υπήρξε πολύ μεγάλη συγκίνηση. Αργότερα οι βουλευτές μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατευθύνθηκαν στο εντευκτήριο, όπου περίσευαν τα χαμόγελα, οι αστεϊσμοί και τα πειράγματα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του και επανερχόμαστε, Σπύρο. Η κατεύθυνσή μας είναι να δουλεύουμε περισσότερο και να μιλάμε λιγότερο. Γι' αυτό και οι δημόσιες παρεμβάσεις μας οφείλουν να είναι ουσιαστικές. Να διατυπώνουν με σαφήνεια τις θέσεις μας, με τεκμηρωμένα επιχειρήματα. Να προάγουν τον διάλογο, αλλά και να απαντούν πιστικά στις αντίθετες αιτιάσεις. Ήδη η ψήφος της 7ης Ιουλίου υπήρξε μια ηχηρή απάντηση στη δημαγωγία, αλλά μια ηχηρή απάντηση και στις βίαιες συμπεριφορές. Και αποτελεί δημοκρατική κατάκτηση η απουσία του ναζιστικού μορφώματος από τα έδρανα του ελληνικού κοινοβουλίου. Όμως, ας μην έχουμε αυταπάτες. Η μάχη κατά του λαϊκισμού δεν έχει κρυθεί. Είναι μια μάχη διαρκής. Και είναι μια μάχη που θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της δικιάς μας κυβερνητικής θητείας. Με όπλο την αλήθεια, οφείλουμε να τον αντιμετωπίσουμε σε όλα τα μέτωπα. Στη Βουλή, αποκαλύπτοντας την ανεπάρκεια των επιχειρημάτων των εκπροσώπων του. Στην κοινωνία, αναδεικνύοντας το ψέμα των συνθημάτων του. Αλλά ακόμα και δίπλα μας, με τη δικιά μας την προσωπική πολιτική συμπεριφορά. Πότε αρνούμενοι το ρουσφέτη κάποιου ψηφοφόρου και πότε αποφεύγοντας εμείς οι ίδιοι τον εύκολο πειρασμό των υποσχέσεων και των φτηνών ρητορισμών. Το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής θα είναι οι δύο φάροι στη δράση μας σε όλη τη διάρκεια της ετραετίας. Κανόνας μας είναι οι κανόνες. Ενημερωμένοι για τα θέματα των τομέων μας, θα δίνουμε δημιουργικό παρόν στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές. Δεν θα ξαναδούμε και δεν πρέπει εμείς να το ανεχτούμε και να έδρανα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα παραμείνουμε ταυτόχρονα
δεμένη με τις εκλογικές μας περιφέρειες, μεταφέροντας στη Βουλή τα μηνύματα των πολιτών. Αυτοί μας εξέλεξαν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα σε αυτούς λογοδοτούμε. Δουλεύουμε ομαδικά και με αλληλεγγύη μεταξύ μας. Ο λόγος μας είναι ελεύθερος και δημιουργικός, αλλά μένει πάντα ενιαίος και παραταξιακός. Και βέβαια, η προσωπική μας συμπεριφορά γίνεται πάντα δημόσιο υπόδειγμα. Αυτά είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους βουλευτές του κόμματός του και το πρόγραμμά του είναι πυκνό σήμερα, Σπύρο. Το πρωί είχαμε και συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για τον νέο αρχηγό της αστυνομίας. Ενώ αυτή την ώρα βλέπουμε ότι βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου ο Μαργαρίτης Σχοινάς και νομίζω πως θα μας κάνει δηλώσεις, Λίνα, κυρίες. Ωραία. Πριν δούμε λοιπόν τι αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ, ας δούμε το νέο επίτροπο της χώρας μας, την Κομισιόν, τον κύριο Σχοινά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από την τιμή που σου κάνει η πατρίδα. Και αισθάνομαι βαθιά την συγκίνηση τόσο για την τιμή που μου έκανε ο Πρωθυπουργός και την εμπιστοσύνη, αλλά και για τα εκατοντάδες μηνύματα που λαμβάνω από χτες από ανώνυμους πολίτες, φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας που μου εύχονται κάθε επιτυχία. Αφιέρωσα 30 χρόνια από τη ζωή μου για να υπερασπιστώ το στόχο μιας περήφανης ευρωπαϊκής Ελλάδας, ισότιμης στην Ευρώπη, όπως τη φαντάστηκε ο Καραμαλής 40 χρόνια πριν, αλλά και μιας πανίσχυρης Ευρώπης που μπορεί να είναι άγκυρα σταθερότητας σε ένα ολοένα και πιο αβέβαιο και ανασφαλή κόσμο. Νιώθω βαθιά την ευθύνη στους ώμους μου να συνεχίσω και για τα επόμενα 5 χρόνια να εξυπηρετώ αυτό το δίδυμο στόχο, φυσικά με την έγκριση της νέας Προέδρου και την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι λίγο νωρίς για αυτό, παιδιά. Έχουμε ένα καλοκαίρι δύσκολο μπροστά μας με πολλή δουλειά. Θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σχοινά Σπύρο. Μένει να δούμε το χαρτοφυλάκιο που θα αναλάβει. Πάμε τώρα στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Και έχουμε τον νέο αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Ακριβώς κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου υπουργού, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, νέος αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, είναι ο αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης. Επίσης, στο ΚΙΣΕΑ, Λίνα, κυρίες και κύριοι, περιγράφηκε η θέση και οι αρμοδιότητες της νεοσύστατης της θέσης για το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Αυτό που πληροφορούμαστε είναι πως όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν όταν κατατεθεί στη Βουλή αρχές της επόμενης εβδομάδας το πρώτο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Την επόμενη εβδομάδα επίσης θα έχουμε και το όνομα του προσώπου, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί σύνδεσμο του Μεγάρου Μαξίμου με το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πάντως, εδώ πρέπει να σας πω πως επικρατεί πυρετός σκέψεων και συναντήσεων εν ώψη της αυριανής παρέμβασης του Πρωθυπουργού στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Προλίγου εξήλθε του Μεγάρου Μαξίμου ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είχε ακριβώς αυτού του είδους τη συνεργασία και μας ενημέρωσε πως αύριο θα έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το πλάνο σωτηρίας της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επιχείρηση της ΔΕΗ. Προ μίας ώρας περίπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκε εδώ τον κοινοτικό επίτροπο Χρήστο Στυλιανίδη και εν ώψη της συμπλήρωσης ενός έτους από την εθνική τραγωδία στο Μάτι τόνισε στο συνομιλητή του πως η κυβέρνηση αναδιοργανώνει εκ βάθρων την πολιτική προστασία και είναι κρίσιμη η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία. Τον ενημέρωσε επίσης πως έως το τέλος του έτους θα είναι επιχειρησιακά έτοιμη και η πανευρωπαϊκή γραμμή αμέσου ανάγκης του 112. Μάλιστα, και πάμε να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ. Νομίζω ότι αξίζει αυτό το πόστο. Και ξέρω όχι ότι θα τα βγάλει πέρα και θα είναι μια ελληνική παρουσία που θα βοηθήσει και την Ευρώπη και την Ελλάδα με τις πολύ σημαντικές του γνώσεις και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Και την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζει τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση για τη σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ, όπου γίνεται λόγος για αναστήλωση του κράτους της δεξιάς. Ενώ χθες ορίστηκαν οι σκιώδεις υπουργοί που θα παρακολουθούν το κυβερνητικό έργο. Πάμε στη Βουλή να συναντήσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Τσιγουρή, που θα μας πει περισσότερα. Χρήστο. Καλό μεσημέρι. Αντεπίθεση με το καλημέρα σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς έχουμε μία διπλή αντίδραση. Μία είναι για την απόφαση του ΚΙΣΕΑ, με τον Γιάννη Ραγκούση να ασκεί κριτική στις αποφάσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της αστυνομίας, σημειώνοντας ότι
Η αναστήλωση του κράτους της δεξιάς εξελίσσεται με κλιμακούμενη προκλητικότητα. Είναι μια κριτική που ασκεί ο κύριος Ραγκούσης εναντίον ενός πρώην συντρόφου του, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και σήμερα είναι υπουργός προστασίας του πολίτη. Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Δρίτσας, λίγο νωρίτερα, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση γιατί με άρθρο σε προεδρικό διάταγμα της 17ης Ιουλίου περνά στην ευθύνη και τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας στον συντονισμό των στρατιωτικών επιτελείων. Μιλά ο κύριος Δρίτσας για υποβάθμιση του αναντικατάστατου ρόλου του ΓΕΘΑ. Την ίδια ώρα έχουμε όμως μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κουμουνδούρου. Εκεί τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Αλέξη Τσίπρα σχεδιάζουν την τακτική τους για τη στάση στην συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων. Βρίσκονται τομείς ευθύνης στο επίκεντρο, όπως το θέμα της απλής αναλογικής, το θέμα της ΔΕΗ, το θέμα του ασύλου, αλλά και κυρίως της εργασίας, είναι τα πεδία που αναμένεται η σκληρή κριτική από τον ΣΥΡΙΖΑ στο πρώτο δείγμα γραφής της κυβέρνησης. Την ίδια ώρα, όπως είπες, είχαμε χτες το βράδυ την ανακοίνωση των τομεαρχών, της σκιώδους δηλαδή κυβέρνησης που φτιάχνει κάθε φορά η αντιπολίτευση, είναι ο τομέας, η ομάδα ελέγχου του κυβερνητικού έργου. Εκεί έχουμε μια ενδιαφέρουσα ισορροπία στο οικονομικό επιτελείο, καθώς τομεάρχης οικονομικών είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος με την Κατερίνα Παπανάτσου και τον Τρίφωνα Αλεξιάδη αναπληρωτές, και τομεάρχης οικονομίας είναι ο Νίκος Παπάς με τον Γιώργο Τσίπρα. Τομεάρχης εξωτερικών είναι ο Γιώργος Κατρούγκαλος με την Σία Αναγνωστοπούλου, που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στην προστασία του πολίτη, ο Γιάννης Ραγκούσης αναλαμβάνει με τον Γιώργο Ψυχοχωγιό με ειδικότητα τη μεταναστευτική πολιτική. Θόδωρος Δρίτσας στον τομέα της Εθνικής Άμυνας. Επιστροφή Νίκου Φίλη, βεβαίως, στο Υπουργείο Παιδείας ή στον τομέα της Εθνικής Παιδείας και Πάνου Καμένου Απόντος, να σημειώσουμε, με αναπληρώτρια τη Μερόπη Τζούφη. Η κυρία Χτσιόγλου και Θεάνο Φωτίου είναι στο Υπουργείο Εργασίας, στον τομέα του Υπουργείου Εργασίας. Ο Ανδρέας Ξανθός στην Παιδεία με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη αναπληρωτή. Ο Σωκράτης Φάμελος στον τομέα της Ενέργειας με την Χαρά Καφαντάρη αναπληρώτρια. Ο Πάνος Κουρολιάκος στον πολιτισμό με τον Γιάννη Μπουρνού στα θέματα του αθλητισμού. Ο Σπύρος Λάπας τομέας δικαιοσύνης, ο Χρήστος Πύρτζης τομέας εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Παύλο Πολάκη και την Δώρα Αυγέρη για θέματα Μακεδονίας Τράκης, ο Μάριος Κάτσης ψηφιακής πολιτικής, ο Γιώργος Βαρεμένος υποδομών μεταφορών με την κυρία Πέττη Πέρκα αρμοδιότητας στις μεταφορές, στην ναυτιλία ο Νεκτάριος Σαντορινιός, ο Σταύρος Αραχοβίτης με αναπληρωτή τον Βασίλη Κόκαλη στην αγροτική ανάπτυξη, στον τουρισμό η κυρία Νοτοπούλου και βέβαια συντονιστής ο Αλέκος Λαμπουράρης. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ακούσαμε πριν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο κύριος Ραγκούσης με αφορμή την σημερινή τοποθέτηση του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Απάντηση στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο αρχηγό έδωσε πριν από λίγο Μίνα Καραμίτρου το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τι λέει? Ναι. Και με ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η επιλογή του κυρίου Καραμαλάκη δεν έχει καμία σχέση με κομματισμό και αναξιοκρατία. Γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο κύριος Καραμαλάκης έγινε επιτελάρχης το 2017 και υπαρχηγός της ελληνικής αστυνομίας το 2018. Και συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει: αυτά προς απάντηση μιας εμφανώς βιαστικής, ακραίας, επιθετικής. Γίνεται σεισμός. Αυτή την ώρα, ναι, έχουμε σεισμική δόνηση. Ναι. Να διατηρήσουμε και την πολύ ισχυρή ψυχραιμία μας, διαρκεί αρκετά. Και νομίζω, πολύ ισχυρό σεισμός, Λίνα. Ελπίζουμε να μην έχουμε απώλειες, το κτίριο να πάντως, μην υπάρχουν ζημιές. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Ναι, Μίνα. Μας έλεγες το νωρίτερα, κτίριο πάντως θέλω να σας πω ότι κουνιέται ακόμα. Εδώ στην Παιανία, λοιπόν, όπου βρισκόμαστε, έλεγα, λοιπόν, δεν έχουμε άλλη περαιτέρω σεισμική δόνηση. Ελπίζουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας όλοι, να πάνε όλα καλά. Θα επικοινωνήσουμε με το αστεροσκοπείο. Σε λίγη ώρα θα έχουμε νεότερα για το τι ισχύος ήταν ο σεισμός, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά σημειώθηκε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ολοκληρώσει το ρεπορτάζ σου, Μίνα. Να διατηρήσουμε πράγματι την ψυχραιμία μας. Να ολοκληρώσω να πω λοιπόν ότι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι αυτά προς απάντηση μιας εμφανώς βιαστικής, ακραίας, επιθετικής, άδικης και προσβλητικής προς το πρόσωπο του αρχηγού του σώματος της ελληνικής αστυνομίας ανακοίνωσης του Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για αναστήλωση του κράτους της δεξιάς και μάλιστα με κλιμακούμενη προκλητικότητα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μίνα Καραμίτρου.
Τώρα η πολιτική αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι, φουντώνει λίγο πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης στη Βουλή, όπως αντιλαμβάνεστε. Στο επίκεντρο βρίσκεται και η τοποθέτηση των νέων γενικών και ειδικών γραμματέων. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Όπεν, αναφέρθηκε σε τρεις ορολογιακές, όπως είπε, βόμβες που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Νέο γύρο σφοδρή αντιπαράθεση προκαλούν οι τοποθετήσει των 52 γενικών και ειδικών γραμματέων στα Υπουργεία, με τα κόμματα τη αντιπολίτευση να κάνουν λόγο για κατάφορη παράβαση του νόμου. Για απροκάλυπτη επαναφορά του κομματικού κράτου, όπου βασίλευε η αδιαφάνεια και η αναξιοκρατία, κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ την κυβέρνηση. Με μια ανάρτηση στο Twitter, απάντησε ο Πρωθυπουργό, ενώ στο βίντεο που ανέβασε τονίζεται ότι οι γενικέ γραμματείε μειώθηκαν κατά 30% και ότι η στελέχωσή του έγινε χωρί κομματικέ αγκυλώσει. Προχωρήσαμε χωρίς καμία καθυστέρηση στη στελέχωση του κρατικού μηχανισμού με αξιοκρατικά κριτήρια και στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και λιγότερο δαπανηρής δομής. Γιατί πιστεύουμε πως το κράτος πρέπει πρωτίστως να μπορεί να υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τους πολίτες. Η Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνεται το κράτος ως λάφυρο και τη δημόσια διοίκηση ως τσιφλίκη της. Αντικαθιστά τους άριστους με τους αρεστούς και τους άξιους με τους κολλητούς. Τι είχες, Κυριάκο μου, τι είχα πάντα. Θα υπάρχει σε κεντρική διοικητική δομή, απεξαρτημένη από οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση. Αυτό λοιπόν που λένε σαν αποκαμματικοποίηση, ναι. Εάν το επιχείρημά τους είναι για το ΣΔΟΕ, στις άλλες 50 τόσες γραμματείες που είναι πολιτικά πρόσωπα είναι κομματικοποιημένες. Η ίδια κυβέρνηση πυροβολεί τα πόδια της με τα επιχειρήματα που έχει. Με τη βούλα του κυρίου Μητσοτάκη πάβει όλη η διαδικασία για την αξιοκρατική επιλογή των γραμματέων από το ΑΣΕΠ και αυτοί πλέον τοποθετούνται ως αποκλειστικές κομματικές επιλογές του ίδιου. Ο κύριος Γεραπετρίτης επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλοντας ότι άφησε στη νέα κυβέρνηση τρεις ορολογιακές βόμβες. Ορολογιακή βόμβα είναι η ΔΕΗ, εξίσου μεγάλη ορολογιακή βόμβα είναι η παιδεία. Ορολογιακές βόμβες υπάρχουν στα δημοσιονομικά διότι ετέθησαν στόχοι οι οποίοι ήταν πέρα από τα συμφωνημένα και πέρα από εκείνα τα οποία είχαμε θέσει στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα. Άρα υπάρχουν πολλές ορολογιακές βόμβες. Την εντολή να προχωρήσουν οι υπουργοί σε στοχευμένες προσλήψεις εντός του επόμενου εξαμήνου, με σκοπό την ενδυνάμωση του κράτους σε νευραλγικές θέσεις, όπως προεκλογικά είχε δεσμευτεί, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι κατευθύνσεις που δόθηκαν από τον Πρωθυπουργό ήταν να προχωρήσουν οι προγραμματισμένες από το ΑΣΕ προσλήψεις εντός του 2019, με προτεραιότητα τις 2.450 θέσεις που αφορούν το Υπουργείο Υγείας και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους 1.500 προσλήψεις αστυνομικών για την ενίσχυση της ομάδας Δίας και την ανασύσταση της ομάδας Δέλτα. Αυτές οι συγκεκριμένες διακηρύξεις θα προτεραιοποιηθούν έτσι ώστε να τεθούν μπροστά από οποιαδήποτε άλλη προκήρυξη, γιατί αυτές είναι οι άμεσες ανάγκες που υπάρχουν σήμερα, κατά την άποψή μας, στη χώρα. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών, το επόμενο διάστημα το Υπουργείο, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, θα ελέγξει πού υπάρχουν κενά και άμεσες ανάγκες στο δημόσιο για να προχωρήσει στην άμεση κάλυψή τους. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα έχουμε πληροφορίες για το μέγεθος του σεισμού και το επίκεντρό του. Ένα σεισμός που σημειώθηκε πριν από 2-3 μόλις λεπτά. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός εδώ στην Αθήνα. Θα δούμε αν έχουμε πληροφορίες στα επόμενα λεπτά σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός. Η αίσθηση είναι ότι ήταν πάνω από 5 ρίχτερ. Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μιλούν για 5,3 ρίχτερ. Όμως περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το αστεροσκοπείο. Ψυχραιμία, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην έχουμε υλικές ζημιές. Θα σας ενημερώσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας για όλα τα νεότερα στοιχεία. Προς το παρόν πάμε να δούμε τη μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και για την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η αντιπολίτευση μιλά για κατάργηση του που ανοίγει το δρόμο στους φοροφυγάδες και η κυβέρνηση για αναβάθμιση του ρόλου του. Μεγάλη κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης προκαλεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στο Υπουργείο Οικονομικών. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για δώρο στους φοροφυγάδες. Η Νέα Δημοκρατία οραματίζεται ένα κράτος δίχως ελεγκτικούς μηχανισμούς. Μια χώρα που θα βασιλεύει ξανά η φοροδιαφυγή, ο αθέμητος ανταγωνισμός και η εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια κοινωνία που θα είναι έκθετη στα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφωνας Αλεξιάδης συνέδεσε το ζήτημα του ΣΔΟΕ με πολιτική εκδίκηση της Νέας Δημοκρατίας για τους ελέγχους που έγιναν στη λίστα Λαγκάρντ. Εγώ λοιπόν μιλάω για εκδικητική μανία αυτών οι οποίοι εμπλεκόντουσαν και έρχονται τώρα και καταργούν το ΣΔΟΕ.
Διότι το ίδιο κόμμα που εμπλέκονται στελέχη του έχετε και καταργεί το ΣΔΟΕ. Η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή της ενσωμάτωσης του ΣΔΟΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με κατάργηση της σχετικής ειδικής γραμματείας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ουσιαστική ενίσχυση και αναβάθμιση του ρόλου του με ανεξαρτητοποίηση από την κυβέρνηση. Όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί περιλαμβανομένου και του ΣΔΟΕ όχι μόνο παραμένουν, αλλά ενισχύονται και αποκομματικοποιούνται. Το ΣΔΟΕ και τα λοιπά ελεγκτικά σώματα όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά ενισχύονται και αποκομματικοποιούνται. Αυτό θα γίνει με την κατάργηση της θέσης του μετακλητού προϊσταμένου γενικού ή ειδικού γραμματέα, προκειμένου να αποκτήσουν αυτά τα σώματα επιτέλους πλήρη ανεξαρτησία. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντραρίστηκαν και για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο ενσωματώνεται στη Γενική Γραμματεία Εργασίας. Τώρα, σε δύο δόσεις σχεδιάζει να φέρει τις αλλαγές στη φορολογία η κυβέρνηση. Το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο θα έρθει εντός του μήνα, με βελτιώσεις στη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ το βαρύ φορολογικό με τις μειώσεις φόρων θα έρθει αργότερα, όπως θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δημητρέλης. Σπύρο. Λίνα, πριν το οικονομικό ρεπορτάζ, να πούμε τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει εδώ στο κανάλι αναφορικά με τον μεγάλο σεισμό που έγινε πριν από μερικά λεπτά. Ναι. Τώρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όπως είπες και εσύ, είναι 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουμε μάθει το εστιακό βάθος, είναι 12 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, το οποίο θεωρείται ένα μέσο βάθος. Δεν έχουμε ακόμη το επίκεντρο. Το σίγουρο, Λίνα, ότι έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία. Έχει γίνει αισθητός ο σεισμός σε ολόκληρη την Αττική. Έχουμε τηλεφωνήματα τηλεθεατών που προσπαθούν και αυτοί να μάθουν πληροφορίες για το σεισμό. Ενώ έχουμε και μια σχετική υπερφόρτωση και στα δίκτυα τηλεφωνίας, καθώς προσπαθούν συγγενείς να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να δουν τι ακριβώς τι έχει, για να καταλαγιάσει κάπως η ανησυχία αυτή. Αυτά προς το παρόν. Εδώ στο Open συγκεντρώνουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε και πολύ σύντομα θα έχουμε περισσότερες. Τώρα στα οικονομικά, Λίνα, ναι, που είπες... Να επαναλάβω, αν μου επιτρέψεις, πριν περάσουμε στα οικονομικά, για να όσο γίνεται να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες στον κόσμο, γιατί η ψυχραιμία αυτές τις ώρες είναι το πιο σημαντικό. Ο σεισμός είναι σε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρων, όπως μας είπε Σπύρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε τα τελευταία λεπτά. Ένα σεισμός που έγινε πριν από 5-6 λεπτά. Δεν ξέρουμε το επίκεντρο του σεισμού. Πάντως έγινε ιδιαίτερα αισθητός εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει μάλλον πρόβλημα με τις τηλεφωνικές κλήσεις, γιατί όλοι προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους συγγενείς μας για να δούμε ότι όλα είναι καλά. Θα μεταφέρουμε όλες τις νεότερες πληροφορίες για το πώς πάνε τα πράγματα. Προβλήματα, με ενημερώνουν, υπάρχουν και στο διαδίκτυο, και στις τηλεφωνικές γραμμές λοιπόν, και στο διαδίκτυο. Για όλα τα νεότερα θα έχουμε άμεση ενημέρωση. Αν και εσύ κάτι μάθεις, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν, να δούμε Λίνα τι γίνεται με τα φορολογικά. Λίνα, ναι. Έχουμε κάποιες ακόμη πληροφορίες που ήρθαν τελευταία τώρα πριν από λίγο. Η σεισμική δόνηση διήρκεσε 15 δευτερόλεπτα. Οι πρώτες πληροφορίες, όπως είπαμε, είναι 5,3%, 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας. Στην Πάρνηθα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, και 4 χιλιόμετρα βορείως της Μαγούλας το επίκεντρο. Εστιακό βάθος, όπως είπαμε, 12 χιλιόμετρα, ενώ παρατηρούνται προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες. Λοιπόν, 5,3 γι' αυτό της το κλίμακας... νιώσαμε έτσι δυνατά εδώ στην Αττική. Ήταν κοντά στην Αττική, λοιπόν, στην περιοχή της Πάρνηθας. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι μικρό το εστιακό βάθος σε σχέση με όλα όσα γνωρίζουμε, Σπύρο. Δηλαδή 12 χιλιόμετρα, μικρό εστιακό βάθος νομίζω ότι είναι. Λίνα, θεωρείται μέσο εστιακό βάθος σύμφωνα με τους σεισμολόγους. Να επαναλάβουμε, το επίκεντρο είναι 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας στην Πάρνηθα και 4 χιλιόμετρα βορείως της Μαγούλας, σύμφωνα πάντα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμικό Κέντρο. Εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, συγκεντρώνουμε συνεχώς πληροφορίες και ό,τι έχουμε περισσότερο θα το πούμε. Τώρα, στα οικονομικά, αν θέλεις να περάσουμε, Λίνα, τώρα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Οικονομικού Επιτελείου εξ αποστάσεως με τους θεσμούς. Στέλνουν συνεχώς στοιχεία τεκμηρίωσης για τις αλλαγές σε 120 δόσεις που θέλει να φέρει η κυβέρνηση. Αυτές οι αλλαγές σε 120 δόσεις θα είναι η πρώτη δόση φορολογικών αλλαγών με νομοσχέδιο που πιθανότατα έρχεται μέσα στον Ιούλιο. Ενώ το μεγάλο, το βαρύ φορολογικό νομοσχέδιο αναμένεται με το νέο σχεδιασμό να έρθει τον Οκτώβριο μαζί με τον προϋπολογισμό, με μειώσεις φορολογικών συντελεστών, μειώσεις της φορολογίας στις επιχειρήσεις και βεβαίως μειώσεις των ένφια σε ορίζοντα διετίας το 2020 και το 2021.
Μάλιστα. Λοιπόν, πούμε ότι νεότερο έχουμε ξανά για το θέμα του σεισμού. Σπύρο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες, Λίνα, προς το παρόν για ζημιές. Αυτό είναι θετικό. Mm-hmm. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν τέτοιες πληροφορίες. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και περιμένουμε κι εμείς περισσότερα στοιχεία σχετικά με αυτή την σεισμική δόνηση που έχει αναστατώσει ολόκληρη την Αττική. Ναι, πάντως οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για σεισμό 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Πάρνηθα, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, 4 χιλιόμετρα από τη Μαγούλα και σε εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρων. Χωρίς να έχουν αναφερθεί αυτή την ώρα ζημιές, ήταν όμως ένας σεισμός που τάραξε όλη την Αττική, κουνήθηκε όλη η Αττική για 15 δευτερόλεπτα, όπως μας λες. Σεισμός ο οποίος έγινε πριν από 10 μόλις λεπτά και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, αναφορές για ζημιές. Παραμένουμε σε σύνδεση μαζί σου, Σπύρο. Για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα μας ενημερώσεις, εννοείται. Ψυχραιμία αυτές τις ώρες, κυρίες και κύριοι. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας, γιατί έχουμε ένα νέο μέτωπο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τη συντάξη χειρίας αυτή τη φορά και με αφορμή την εγκύκλιο που προβλέπει αναδρομικές αυξήσεις από τον Σεπτέμβριο στις συντάξεις αυτές. Πάμε στον Θόδωρο Ευγενή που έχει τις λεπτομέρειες. Θόδωρε. Λίνα, ακόμα μια κόντρα έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά, όπως είπες και εσύ, είναι η συντάξη χειρίας το θέμα της αντιπαράθεσης. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βρούτσης και ο κ. Μηταράκης, υπουργός και υφυπουργός Εργασίας, έχοντας αναλάβει τον θόκο του Υπουργείου Εργασίας, είχαν ξεκινήσει με μια έκτακτη σύσκεψη από την οποία προέκυψε ότι δεν είχε γίνει προεργασία προκειμένου να εφαρμοστούν οι αλλαγές στην τάξη χειρίας. Ζήτησε ο κ. Βρούτσης απευθείας την άμεση έκδοση του κυκλίου προκειμένου να τρέξει η διαδικασία. Αυτό συνέβη χθες και από εκεί έχουμε ένα ντόμινο ανακοινώσεων και μια κόντρα η οποία έχει ξεσπάσει και δεν έχει τέλος. Ο κ. Πετρόπουλος με ανακοίνωσή του τονίζει ότι στις 19 Ιουνίου υπέγραψαν την εγκύκλιο για τις αυξήσεις των συντάξεων χειρίας. Βρούτσης και Μηταράκης υπέγραψαν ξανά σημερινή εγκύκλιο για το ίδιο θέμα. Αυτή είναι η ανακοίνωση του κ. Πετρόπουλου, τέως πρώην Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ από την πλευρά του, σε ψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου, επισημαίνουν στο Open ότι δεν βρήκαν καμία εγκύκλιο ούτε στο Υπουργείο, ούτε στο πρόγραμμα Διάβια, εκεί δηλαδή όπου δημοσιεύονται οι υπουργικές αποφάσεις. Να πούμε πολύ γρήγορα τι αλλάζει με την εγκύκλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, να πούμε, Λίνα, ότι οι οριστικές συντάξεις χειρίας που έχουν ήδη εκδοθεί και καταβάλλονται με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου ανέρχονται σε 57.522, ενώ με την εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε χθες καταργείται το όριο ηλικίας των 55 ετών που είχε θέσει ο νόμος Κατρούγκαλου και από 17 Μαΐου 2019 ο επιζών σύζυγος, δηλαδή ο δικαιούχος συντάξης χειρίας, θα συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη λόγω θανάτου, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Παράλληλα, από την ίδια ημερομηνία, δηλαδή από 17 Μαΐου 2019, επανακαθορίζεται το ποσοστό που δικαιούται ο επιζών σύζυγος σε 70 από 50% που ήταν μέχρι πρώτην, δηλαδή θα δούμε αύξηση στη συντάξη χειρίας. Και τέλος, να πούμε ότι τα κατώτατα όρια είναι 360 και 384 ευρώ για όλους τους δικαιούχους, για όλα τα δικαιοδόχα μέλη, ενώ πλέον τα προστατευόμενα τέκνα θα δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου μέχρι τα 24, ακόμα και αν δεν σπουδάζουν. Τέλος, Λίνα, να σου πω ότι οι αυξημένες συντάξεις μαζί με τα αναδρομικά, τα οποία θα πρέπει να δοθούν στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας, υπολογίζεται σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας να δοθούν το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Λίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξη τον Σπύρο Δημητρέλη για να δούμε όλα τα νεότερα από τον σεισμό που σημειώθηκε 13 λεπτά μετά από τις 2 το μεσημέρι. Μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, Σπύρο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Στην Πάρνηθα το επικεντρό του. Ακριβώς, Λίνα, είναι 5,3 της κλίμακας Ρίχτερ ο σεισμός, 23 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά της Αθήνας, δηλαδή στην Πάρνηθα, και 4 χιλιόμετρα βορείως της Μαγούλας σε εστιακό βάθος, ένα μέσο εστιακό βάθος των 12 χιλιόμετρων. Παρατηρείται ήδη πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες. Έχουν παρατηρηθεί, Λίνα, και καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία δεδομένων στο ίντερνετ. Δεν είναι πολύ εύκολη η υπερφόρτωση του δικτύου, προφανώς. Ακριβώς. Προσπαθεί ο κόσμος, γενικώς οι πολίτες, να πληροφορηθούν
τι ακριβώς έχει συμβεί, πού είναι το επίκεντρο. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν με συγγενείς και φίλους για να δουν εάν υπάρχουν κάποιες ζημιές. Είναι θετικό, είναι η πρώτη εκτίμηση, το ότι είναι στην Πάρνηθα, πιθανότατα όχι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Και το θετικό είναι επίσης, Λίνα, ότι προς το παρόν ελπίζουμε αυτό να παραμείνει. Δεν έχουμε καμία πληροφορία για πιθανές ζημιές από τον σεισμό. Αυτό είναι πολύ θετικό, θα μπορούσαμε να πούμε. Έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από το σεισμό. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια εικόνα. Υπάρχει όμως κάποια πληροφορία ότι στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο λειτουργούν τα διάφορα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν στο ηλεκτρικό δίκτυο και πέφτει αυτομάτως η ηλεκτροδότηση. Έχουν κινητοποιηθεί σχετικά οι υπηρεσίες και έχουμε, όπως είπαμε, και προβλήματα και στο θέμα των τηλεπικοινωνιών. Ναι. Τώρα έχει γίνει αισθητός σε ολόκληρη την Αττική ο σεισμός. Περιμένουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες προκειμένου και εμείς να τις δώσουμε. Να πούμε ότι έγινε πριν από περίπου 7-8 λεπτά. Είχαμε δυστυχώς την τύχη, μάλλον την ατυχία θα λέγαμε, να γίνει ο σεισμός την ώρα που το μεσημεριανό δελτίο του Open βρισκόταν στον αέρα. Τα σχετικά πλάνα έχουν καταγραφεί. Και περιμένουμε τώρα να συγκεντρώσουμε περισσότερες πληροφορίες, Λίνα. Μάλιστα, ο σεισμός ο οποίος σημειώθηκε στις 2 και 13 πρώτα λεπτά, πριν από 15 λεπτά λοιπόν, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι αυτή την ώρα, 1/4 δηλαδή μετά, ζημιές στην περιοχή της Πάρνηθας. Ελπίζουμε να μην έχουμε ζημιές. Και ελπίζουμε αυτός να ήταν και ο κύριος σεισμός. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον σεισμολόγο. Καταλαβαίνουμε ότι οι ώρες είναι δύσκολες. Τα πρώτα λεπτά είναι δύσκολα για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Να πω κάτι, ότι το επίκεντρο βρίσκεται στην Πάρνηθα. Ναι. Δυστυχώς μας φέρνει πολύ κακές μνήμες στο μυαλό, διότι ήταν ο μεγάλος σεισμός του 1999. Θα περιμένουμε και τους σεισμολόγους. Όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Open έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για να δούμε αν ο σεισμός αυτός έχει έρθει από το ίδιο ρήγμα το οποίο είχε δώσει τον πολύ μεγάλο σεισμό του 1999 στην Αθήνα, που θυμόμαστε όλοι τι καταστροφικές συνέπειες είχε και σε υλικές υποδομές, βεβαίως και σε ανθρώπινες ζωές. Ναι. Πολύ πιο μεγάλος σεισμός βέβαια τώρα ήταν 5,3 ρίχτερα, αλλά μένει να δούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός αυτός και αν έχουν υπάρξει κάποιες ζημιές, κάποιες υλικές ζημιές. Τα πρώτα λεπτά είναι κρίσιμα για να δούμε ποιες είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Όλο με το δυναμικό του Open θα. Δεν έχουμε προς το παρόν μετασεισμούς. Δεν έχουμε προς το παρόν μετασεισμούς. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν. Και σίγουρα αν υπάρξουν να είναι χαμηλότεροι και να ήταν αυτός ο κύριος σεισμός. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα μας ενημερώσεις, Σπύρο Δημητρέλη. Συνεχίζουμε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Ήξεις αφήξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση του Κογκρέσου να ακυρώσει την πώληση των F-35 στην Τουρκία. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος στο παρελθόν είχε μιλήσει για φιλική προσωπική του σχέση με τον Ταγί Περντογάν, χθες είπε ότι προς το παρόν η κυβέρνησή του δεν εξετάζει να επιβάλλει κυρώσεις. Η Άγκυρα από την πλευρά της εκφράζει τη δυσφορία της για την εξέλιξη αυτή και μιλά για διατάραξη των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Απρόθυμος να στηρίξει την απόφαση του Κογκρέσου να προχωρήσει σε κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τα F-35 μετά την απόφασή της να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η κυβέρνησή του προς το παρόν δεν εξετάζει επιβολή κυρώσεων. The previous administration made some very big mistakes with regard to Turkey and it was too bad. So we're looking at it, we'll see what we do. We haven't announced that yet. Την ενόχληση της Άγκυρας για την εξέλιξη αυτή εξέφρασε ο εκπρόσωπος του Ταγί Περντογάν, Ιμπραήμ Καλίνη, προς το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Μπόλτον, ενώ και ο Υπουργός Άμυνας, Χουλουσία Κάρ, μίλησε για μονομερή και άδικη απόφαση κατά της Τουρκίας. Ο αποκλεισμός μας από το πρόγραμμα των F-35 θα επιδράσει αρνητικά στην ισχύ, ειδικά της νότιας πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Είναι φυσικό μας δικαίωμα ως στρατηγικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών να προσδοκούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν τη σημερινή προσέγγιση και να αποφύγουν βήματα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις μας. Η αντίληψη της Τουρκίας ότι είναι ο Νταΐς της Μεσογείου δεν βοηθά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γεώτρηση σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας και θα παραμείνει, όπως είπε, ανοιχτά της κατεχόμενης Καρπασίας τους επόμενους 3 μήνες.
Πάμε ξανά στην αίθουσα σύνταξη και τον Σπύρο Δημητρέλη. Στη Μαγούλα είναι τελικά το επίκεντρο του σεισμού. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το επίκεντρο του σεισμού, λοιπόν, 5,3 ρίχτερ, επίκεντρο η Μαγούλα. Είναι 5,1 στην περιοχή της Μαγούλας και είναι τελικά 5,1 της κλίμακας ρίχτερ. 5,1 είναι σε εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρων. Μιλήσαμε με σεισμολόγους, μας έδωσαν αυτή την, με αυτή την πληροφορία. Ωραία, και πάμε τώρα και στην Δέσποινα τη Βλεπάκη που έχει μιλήσει... Έχει μιλήσει με τον κύριο Τσελέντη. Ακριβώς. Η Δέσποινα. Δέσποινα, τι σου είπε ο κύριος Τσελέντης? Ναι. Αν δεν υπάρχει στην τηλεφωνική γραμμή, η πληροφορία που έχει συγκεντρώσει η Δέσποινα είναι ότι είναι ακριβώς η ίδια, είναι στο 5,1 της κλίμακας Ρίχτερ ο σεισμός, είναι 13 χιλιόμετρα εστιακό βάθος και ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν οι εικόνες για κάποιες ζημιές ακόμα. Ναι. Δεν έχουν συγκεντρωθεί πληροφορίες για... Είναι η Δέσποινα μαζί μας. Δέσποινα, μας ακούς? Δεν έχουμε σε σύνδεσή μας με την Δέσποινα Βλεπάκη, γιατί το βασικό τώρα είναι να γίνει μια εκτίμηση από τους σεισμολόγους αν αυτός ο σεισμός ήταν ο κύριος σεισμός. 5,1 ρίχτερ όμως ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Τσελέντης μας αναφέρουν. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σεισμική ακολουθία. Ναι, Σπύρο. Έχουμε νέες πληροφορίες. Ναι. Συγκεντρώνουμε από την πυροσβεστική και από την αστυνομία. Ναι. Υπάρχουν αναφορές ότι έχουν πέσει σοβάδες σε σπίτια από την σεισμική δόνηση στην ευρύτερη περιοχή του επίκεντρου, δηλαδή της Μαγούλας. Έχει δοθεί εντολή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να βγουν στη Μαγούλα και στην Ελευσίνα όλα τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να κάνουν ελέγχους και να προλάβουν οτιδήποτε αρνητική. Για την καταλληλότητα των κτηρίων, Σπύρο. Αν έχει προκύψει κάποια φωτιά, δεν ξέρω, από το σεισμό και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Πάντως έχουν βγει όλα τα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή της Μαγούλας και της Ελευσίνας προκειμένου να συνδράμουν τους πολίτες σε περίπτωση η οποία σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη. Και εδώ βλέπουμε στο χάρτη 5,1 ρίχτερ στη Μαγούλα το επίκεντρο, 13 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Έχουν αναφερθεί μόνο μικρές ηλικιακές ζημιές και ελπίζουμε να μείνει εκεί η πληροφόρηση. Ακριβώς. Μικρές ηλικιακές ζημιές, κάποιες οβάδες έχουν πέσει. Και μας λέει, Σπύρο, ότι η οδηγία είναι όλα τα πυροσβεστικά και όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπεύσουν στην περιοχή της Μαγούλας, ώστε να γίνει εξέταση μήπως χρειάζεται κάποια βοήθεια ο κόσμος. Κάποια βοήθεια ο κόσμος ή αν έχουν πάρει κάποιες... Επίσης, αυτό που συμβολεύουν οι αρχές που μιλήσαμε είναι να μην υπάρχει πανικός, να περιοριστεί, να υπάρχει ψυχραιμία στους πολίτες προκειμένου και η κρατική μηχανή είναι σε ετοιμότητα από ό,τι λένε προκειμένου. Ψυχραιμία χρειάζεται και έχουμε και ακόμη μία πληροφορία, ναι, μιλώντας εδώ το δημοσιογραφικό δυναμικό του Open με σεισμολόγους, ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για το ίδιο ρήγμα που έδωσε και τον μεγάλο σεισμό της Αθήνας το 1999, που θυμόμαστε όλοι δυστυχώς τι καταστροφικές συνέπειες είχε. Μάλιστα. Συγκεντρώνουμε συνεχώς πληροφορίες, Ελίνα, εδώ θα είμαστε για να τις δίνουμε. Μάλιστα, και δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει αυτό, ότι ήταν στο ίδιο ρήγμα κατά πάσα πιθανότητα που σημειώθηκε ο σεισμός το 1999. Ελπίζω στη συνέχεια του δελτίου μας να έχουμε κάποια συνομιλία με κάποιον από τους σεισμολόγους για το τι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα όμως με τα τελευταία στοιχεία, ο σεισμός ήταν έντασης 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη Μαγούλα. Σίγουρο. Τι έχουμε, Σπύρο? Ναι. Ο Σπύρος Δημητρέλης, κυρίες και κύριοι, μιλά τώρα... στην αίθουσα σύνταξη με τους συναδέλφους για όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Λοιπόν, ναι, έχουμε τώρα μία τελευταία πληροφορία. Ναι. Στην Αττική έχει δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης, εντολή να εκενωθούν όλα τα δημόσια κτίρια από τους υπαλλήλους και τους πολίτες που βρίσκονται καθαρά για προληπτικούς λόγους, ενώ έχει διακοπεί και η λειτουργία του μετρό επίσης προληπτικά και ζητείται από τους επιβάτες να εκενώσουν το χώρο, να ανέβουν δηλαδή και να βγουν στην επιφάνεια, να φύγουν από το δίκτυο του μετρό καθαρά για προληπτικούς λόγους, στην περίπτωση που υπάρξει κάποια
υπάρχει η πιθανότητα που υπάρξει κάποιος μετασεισμός είναι καθαρά προληπτικές κινήσεις. Ψυχραιμία λοιπόν και καλό ακριβώς. Είναι να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα. Μας λες, Σπύρο Δημητρέλη, ότι έχει δοθεί οδηγία να εκενωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να μην λειτουργούν οι σειρμοί του μετρό καθαρά για προληπτικούς λόγους. Ο κύριος Παπαζάχος, με ενημερώνουν εμένα από το κοντρόλ τώρα, ο σεισμολόγος λέει ότι το επίκεντρο ήταν στην Πάρνηθα. Έχεις κάποιες άλλες νεότερες πληροφορίες εσύ, βρίσκεσαι στην αίθουσα σύνταξης και έρχονται οι συνάδελφοι και με όλες τις νεότερες πληροφορίες. Ναι, Σπύρο. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει ξεκινήσει και εκένωση και των τραπεζικών καταστημάτων από υπαλλήλους και πελάτες. Είναι κάποιες κινήσεις που γίνονται προληπτικά, Λίνα, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιος μετασεισμός. Δεν ήταν δηλαδή αυτός ο κύριος σεισμός και πάμε σε έναν μεγαλύτερο μετασεισμό. Ευχόμαστε να μην είναι τελικά αυτό το σενάριο το οποίο έχει γράψει ο Εγκέλαδος και να σταματήσει εδώ. Πάντως υπάρχουν και ενώσεις δημοσίων κτηρίων και τραπεζών, ενώ αυτή τη στιγμή είναι περίπου 1.000 άτομα συγκεντρωμένα στην πλατεία Κολονακίου, σε ανοιχτό χώρο. Φοβούμενοι προφανώς κάποιον μετασεισμό. Να συστήσουμε, όπως είπες και εσύ, συστήνουν οι σεισμολόγοι να υπάρξει ψυχραιμία. Αυτή τη στιγμή το φαινόμενο μελετάται προκειμένου να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα, πολύ ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αν ήταν ο κύριος σεισμός ή αν ήταν ένας προσεισμός που θα οδηγήσει. Και δεν ξέρω πόσο προβληματίζει η πληροφορία που μας έδωσες νωρίτερα, Σπύρο, ότι πρόκειται για το ίδιο ρήγμα με τον μεγάλο φωνικό σεισμό του 99. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, Λίνα, ήταν πάνω από 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, 6,1 νομίζω, αλλά ήταν πολύ καταστροφικός. Είχε αφήσει και πολλά θύματα πίσω του και πολλές βεβαίως υλικές ζημίες με κατάρρευση κτηρίων. Ευτυχώς προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες. Ναι, το μόνο που υπάρχει είναι μόνο μερικοί σοβάδες που έχουν καταρρεύσει, που έχουν ξεκολλήσει σε κάποια κτίρια. Δεκάδες πολίτες βεβαίως έχουν βγει. Θα έχουμε πολύ σύντομα και εικόνα και στη Λεωφόρο Μεσογείων. Καταλαβαίνουμε από αυτές τις πληροφορίες που δίνουμε πόσο αισθητός έγινε ο σεισμός στην Αττική, στο κέντρο θα λέγαμε, μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, ενώ υπάρχουν και πολλές πληροφορίες για εγκλωβισμένους σε ασανσέρ που κινητοποιείται η πυροσβεστική. Έχουμε και εγκλωβισμένους λοιπόν σε ασανσέρ. Ναι. Λόγω διακοπής ρεύματος, Ελίνα, έχουμε και εγκλωβισμένους σε ασανσέρ και κινητοποιείται η πυροσβεστική προκειμένου να τους απεγκλωβίσει το συντομότερο δυνατόν. Εδώ είμαστε, μαζεύουμε πληροφορίες, Ελίνα, και τις δίνουμε στον αέρα όπως μας έρχονται, να συστήσουμε όπως συνιστούν οι σεισμολόγοι για ακόμη μία φορά ψυχραιμία στον κόσμο και βεβαίως ο κρατικός μηχανισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όπως είναι οι διακοπές ρεύματος, τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και βεβαίως οι εγκλωβισμοί στους ανελκυστήρες, Λίνα. Ναι, και η οδηγία επίσης που έχει δοθεί είναι τώρα, αντιλαμβάνομαι εγώ, ότι έχουμε μια μικρή σεισμική δραστηριότητα, μια μικρή μετασεισμική δραστηριότητα. Είναι αναμενόμενο αυτό. Θα ακολουθήσουν φυσικά μετασεισμικές δραστηριότητες. Ο μηχανισμός λοιπόν, η οδηγία είναι ο μηχανισμός να σπεύσει στην περιοχή της Μαγούλας για να δούμε αν υπάρχουν εκεί άλλα προβλήματα. Πάμε να δούμε τι λένε τα ξένα δίκτυα. Ο Γιάννης Χαραμίδης είναι μαζί μας. Πώς μεταδίδουν την είδηση αυτή? Λίνα, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον τρία μεγάλα δίκτυα, ο Independent, το ABC στην Αμερική αλλά και η Mirror, έχουν κόψει το δίκτυό τους, δίνουν μηνύματα breaking και έκτακτου περιεχομένου, αναφέρουν και τα τρία ως μέγεθος του σεισμού, τους 5,3 3 βαθμούς, ως πηγή έχουν το Ευρωμεσογειακό. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί μέτρηση από το Αμερικανικό Κέντρο Μετρήσεων Σεισμολογίας, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τα επόμενα λεπτά. Το εστιακό βάθος είναι αυτό που ποικίλει στις τρεις διαφορετικές ειδήσεις. Ο αμερικανικό δίκτυο ABC επικαλείται το 12 χιλιόμετρο εστιακό βάθος με τα βρετανικά Independent και Mirror να κάνουν για επιφανειακότερο σεισμό λόγο, δίνοντας το εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Αυτό που περιγράφουν είναι εικόνες πανικού, κάτι το οποίο εμείς τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε στην Ελλάδα δεν βλέπουμε. Μένει να δούμε τι θα βγει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και για ό,τι είναι άλλο θα συμβεί. Πανικός δεν φαίνεται να υπάρχει. Ανησυχία φυσικά και υπάρχει. Μας έλεγε ο Σπύρος Μουρελάτος ότι μόνο στην πλατεία Κολονακίου έχουν βγει 1.000 άνθρωποι στην πλατεία. Εκενώνονται οι δημόσιες υπηρεσίες, εκενώνονται οι τράπεζες.
ήρεμα, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος ιδιαίτερος φόβος, αλλά καλό είναι να υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Πάμε να συναντήσουμε εμείς, ευχαριστώ Γιάννη, τον Σπύρο Μουρελάτο, καθώς από την πρώτη στιγμή, Σπύρο, ενημερώνεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για όλα όσα συμβαίνουν. Και πληροφορούμαστε μόλις πως ο κύριος Χρυσοχοΐδης βρίσκεται στο Αρχηγείο της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον νέο γραμματέα του οργάνου, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, και από εκεί συντονίζουν τις ενέργειες. Πληροφορούμαστε επίσης από κυβερνητικές πηγές πως μόλις υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα θα υπάρξουν και δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου, του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Να σας μεταφέρω την εικόνα πως αυτήν την ώρα εξέρχεται το Μέγαρο Μαξίμου ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν μέσα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Προλίγου είχε δεχτεί και τον Μαργαρίτη Σκηνά. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι τώρα εδώ από το Μέγαρο Μαξίμου. Περιτεύει να σας πω πως και εδώ έγινε πολύ αίσθητος ο σεισμός. Ήταν λίγο μετά την σύνδεση που είχαμε για το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πεταχτήκαμε και εμείς από τα πεζούλια που καθόμασταν. Αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου προσπαθούν να έχουν μια σφαιρική εικόνα για το τι προβλήματα έχουν σημειωθεί στο λεκανοπέδιο, και μόλις υπάρξει αυτή θα έχουμε και μια πρώτη επίσημη ενημέρωση, παραλαμβάνω, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα, να δούμε όλα τα νεότερα, τη Μίνα Καραμίτρου. Μίνα. Λοιπόν, οι πληροφορίες μέχρι στιγμής. Στην οδό Ερμού 90 στο κέντρο της Αθήνας έχει καταρρεύσει ένα κατοίκητο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει προκαλέσει ζημιές σε ένα όχημα το οποίο ήταν σταθμευμένο μπροστά στο ακατοίκητο. Δεν έχει αυτή τη στιγμή γίνει οποιαδήποτε αναφορά για τραυματία. Επίσης, έχουν πέσει κάποια βράχια στην περιφερειακή του Ημιτού. Προσοχή λοιπόν στους οδηγούς που κινούνται σε εκείνα τα σημεία. Επίσης, είναι στο δρόμο δηλαδή τα είναι βράχια. Είναι στο δρόμο, ακριβώς. Mm-hmm. Προσοχή λοιπόν στους οδηγούς που κινούνται στην περιφερειακή του Ημιτού. Μας έλεγε η Μίνα Καραμίτρου, δυστυχώς τη χάσαμε από την τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε προβλήματα, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία λεπτά στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Σπύρο Δημητρέλη να δούμε όλα τα νεότερα που έχει συγκεντρώσει. Σπύρο. Τη συγκεντρώνει τις πληροφορίες στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Open. Λίνα, λοιπόν, στην Ελευσίνα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο σεισμός έχει γίνει πολύ αισθητός. Έχουν κουνηθεί πάρα πολύ, λένε οι κάτοικοι, αλλά παραμένει ο κόσμος ψύχρεμος, ευτυχώς. Να πούμε τώρα, Λίνα, ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 10 μετασεισμοί από 2,4 έως και 3,2 έως και 3,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Προέρχονται, λένε οι σεισμολόγοι, από την ίδια περιοχή. Και χωρίς να είμαστε σεισμολόγοι, να πούμε ότι είναι μάλλον θετικό, Λίνα, ότι πηγαίνουμε σε σεισμούς, σε μετασεισμούς, οι οποίοι είναι χαμηλότερης εντάσεως από το 5,1 που έγινε αισθητός γύρω στις 2:13 πρώτα λεπτά, ναι, μέσα στο κεντρικό, ναι, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open. Λοιπόν, οι σεισμολόγοι βεβαίως δεν είναι ακόμα βέβαιοι για το αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή αν πρόκειται για, κύριο, ναι, για κάποιον προσεισμό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, ναι, βέβαια. Είναι νωρίς. Βέβαια, το ότι υπάρχει αυτή η μετασεισμική δραστηριότητα με μικρότερα μεγέθη συνηγορεί υπέρ του ότι ήταν μάλλον ο κύριος σεισμός. Ναι, δεν μπορούμε να γίνουμε σεισμολόγοι, Σπύρο, όχι, βέβαια, αν μου επιτρέπεις, αλλά αυτή αλλά είναι η σεισμική από την εμπειρία του ρεπορτάζ, που, Ελίνα. Ναι, είναι η σεισμική ακολουθία που καταγράφεται, γιατί ο σεισμός ήταν 5,1 Ρίχτερ και ακολούθησαν μετασεισμοί εντάσεως 2,4 έως 3,2 βαθμών. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, εννοείται, Σπύρο. Πάμε να συναντήσουμε ξανά την Μίνα Καραμίτρου. Μας έλεγες, Μίνα, για τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην Αττική μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχουν πέσει κάποια κατοίκητα σπίτια, κανένας τραυματισμός και βράχια στην περιφερειακή του Ημιτού. Πολύ δύσκολη, δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούμε. Είναι δύσκολη επικοινωνία, δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα. Θα σας πω λοιπόν την εικόνα που έχω μέχρι στιγμής και αυτά που ξέρουμε μέχρι στιγμής. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά αυτή τη στιγμή για οποιονδήποτε τραυματία. Και αναφέρομαι για να ακριβολογώ και λέω αυτή τη στιγμή. Τι εικόνα λοιπόν έχουμε? Μίνα, θα πρέπει να σε διακόψω, με συγχωρείς, να συναντήσουμε τον κύριο Ευθύμη Λέκα, τον καθηγητή γεωλογίας. Είναι πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που θα μας δώσετε, κύριε καθηγητά.
για το γεγονός αυτό, για το σεισμό. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Βεβαίως, ναι, σας δίνουμε το χρόνο. Ο κύριος Λέκας, κυρίες και κύριοι. Κοίταξε, αν έχει ζημιάσει ή όχι. Ναι. Ναι, κύριε Λέκα, μας ακούτε? Ναι, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σας από το Open. Σας καλούμε. Είμαστε στον αέρα, κύριε καθηγητά. Δώστε μας ό,τι... Κοίταξε αν έχουμε ζημιάσει τραυματίες. Εγώ πάω στη Μαγούλα τώρα, να δω από κοντά... Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Λέκα. Είναι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠΟ, κύριος Λέκας. Είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Καταλαβαίνουμε το φόρτο εργασίας. Ρωτούσε στη τηλεφωνική γραμμή Μίνα Καραμίτρου αν υπάρχουν τραυματίες και αν υπάρχουν ζημιές. Αυτό είναι το βασικό αυτές τις ώρες. Ότι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, και επαναλαμβάνω μέχρι στιγμής, είναι ότι δεν έχουμε τραυματίες. Θα σας δώσω μία πρώτη εικόνα, τι πληροφορίες έχουμε από το κέντρο επιχειρήσεων. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ενώ είχαμε με ενημερώνουν και ένα δεύτερο μετασεισμό 3,8 Ρίχτερ πριν από λίγα λεπτά. Σε ακούμε, Μίνα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ακατοίκητο, επαναλαμβάνω ακατοίκητο, στην οδό Ερμού 90, το οποίο έχει καταρρεύσει και έχει προκαλέσει μάλιστα και ζημιές σε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο. Mm-hmm. Επίσης, βράχια έχουν πέσει στην περιφερειακή του Εγάλεο, στο δρόμο. Προσοχή λοιπόν στους οδηγούς. Ενώ σε προσώψεις κτηρίων, επαναλαμβάνω όμως και πάλι εγκαταλελειμμένων, έχουμε καταρρεύσεις. Μέχρι στιγμής έχει γίνει αναφορά για κτίριο στο Περιστέρι και για κτίριο στον Πειραιά. Τώρα, είναι σε γενική επιφυλακή από αυτή τη στιγμή που μιλάμε η πυροσβεστική και στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα, ενώ έχουν ζητήσει σε επιφυλακή να είναι και η ΕΜΑΚ και στην Αττική και στην Στερεά Ελλάδα. Και μάλιστα από ό,τι μάθαμε πριν από λίγο, στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής έχει σημάνει συναγερμός, έχουν ζητήσει να έχουν σαφή εικόνα από όλα τα πυροσβεστικά τα οποία βρίσκονται κυρίως αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Μαγούλας. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή η εικόνα που σας έδωσα για τις ζημιές είναι μια πρώτη εικόνα. Μάλιστα. Με ζημιές, με καταρρεύσεις ακατοίκητων στο κέντρο της Αθήνας, είναι σε επιφυλακή η ΕΜΑΚ, όπως μας λες, Μίνα Καραμίτρου, και η πυροσβεστική, και έχει δοθεί οδηγία τα πυροσβεστικά που κινούνται αυτή τη στιγμή στη Μαγούλα να δίνουν ακριβή αναφορά για το τι συμβαίνει εκεί και αν έχουν υπάρξει ζημιές και αν κινδυνεύουν άνθρωποι, ναι, πιθανώς. Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Λίνα, είμαστε λίγα λεπτά μετά το σεισμό, θέλω να το τονίσω αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε, δεν έχει υπάρξει κάποιο τηλεφώνημα είτε στο κέντρο επιχειρήσεων. Είμαστε μισή ώρα μετά, Μίνα. Ναι, είτε της πυροσβεστικής, mm-hmm. που να λέει ότι υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος ή κάποιος συμπολίτης μας χρειάζεται βοήθεια για το οτιδήποτε. Η αναφορά η οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι για καταρρεύσεις είτε εγκατελειμμένων κτηρίων, γενική κατάρρευση, όπως αυτή που σας είπα στην Ερμού 90, στο ακατοίκητο, είτε για προσώψεις κτηρίων, το οποίο όμως και πάλι είναι εγκαταλελειμμένα κτίρια. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, αυτό το μέχρι στιγμής θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, Λίνα, αναφορά για κάτι διαφορετικό. Ναι, και αυτό σε εισαγωγικά είναι παρήγορο, Μίνα Καραμίτρου, το ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά για κάποιον τραυματισμό. Πάμε ξανά στο Σπύρο Δημητρέλη στην αίθουσα σύνταξη να δούμε τι στοιχεία συγκεντρώνουν οι συνάδελφοι για τον σεισμό που συνέβη πριν από 35 περίπου λεπτά. Σπύρο, με επίκεντρο τη Μαγούλα, εντάσσεως 5,1 ενός βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ναι. Ναι, Λίνα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι η πυροσβεστική έχει δεχτεί 15 κλήσεις για απεγκλωβισμό πολιτών από ανελκυστήρες, από ασανσέρ. Δεν υπάρχει βεβαίως, όπως είπε και η Μίνα Καραμίτου, καμία κλίση για τραυματισμό ή για κάποιο άλλο πρόβλημα σε κάποιον πολίτη. Θα πούμε βεβαίως ότι και ο σεισμός βρήκε και τους τουρίστες στην Αθήνα. Είμαστε στο μέσο της τουριστικής σεζόν. Εμφανίζονται και αυτοί πάντως ψύχρεμοι, διότι βρίσκονται σε μια χώρα σεισμογενή και γνώρισαν από πρώτο χέρι τον εγκέλαδο, θα μπορούσαμε να πούμε, Λίνα. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και ένα σεισμό. Και ενώ εμείς παρατηρούμε, έχουμε πλάνα, είμαστε... Από πού είναι, παρακαλώ, ενημερώστε με. Ναι. Από το Σύνταγμα, στην πλατεία Συντάγματος, ναι, είναι οι πρώτες εικόνες.
Πολλοί κόσμος, ναι. Εντάξει, είναι και η ώρα τέτοια. Λίνα, και να κάνουμε και μία, γιατί οι πληροφορίες βγαίνουν και χωρίς διασταύρωση πάρα πολλές, να κάνουμε και μία διόρθωση, μία πληροφορία, ναι, της τελευταίας στιγμής. Από το Υπουργείο Εσωτερικών μας διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει καμία εντολή εκένωσης δημοσίων κτηρίων. Βεβαίως, πολλοί υπάλληλοι, πολλοί πολίτες, μετά την σεισμική δόνηση, προσπάθησαν να αποχωρήσουν, να βγουν από τα κτίρια και δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα της εκένωσης. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια επίσημη εντολή προκειμένου να εκενωθούν τα κτίρια. Μάλιστα. Είναι και πολύ σωστό προκειμένου να μην δημιουργηθεί πανικός. Καλά κάνεις και το λες, Σπύρο, γιατί έτσι δημιουργείται ενδεχομένως και πανικός. Ανησυχούν οι συγγενείς των ανθρώπων οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν υπάρχει λοιπόν εντολή εκένωσης των δημοσίων υπηρεσιών και ενώ εμείς παρακολουθούμε πλάνα από το τι πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Αθήνας, είδαμε νωρίτερα το Σύνταγμα και εδώ είμαστε έξω από κάποιο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας, όπου βλέπουμε είναι ότι το νοσοκομείο Αλεξάνδρα, είναι στο νοσοκομείο, μάλιστα, Αλεξάνδρα, Λίνα, στο νοσοκομείο τα πλάνα Αλεξάνδρα, λοιπόν, που βλέπουμε, έχουν βγει από τους θαλάμους οι συγγενείς, είναι μια καθαρή αισθηκτόδη κίνηση που κάνει πολύ σωστά ο κόσμος προκειμένου να φύγει από τα κτίρια όταν γίνεται ένα σεισμός για να βγει σε ανοιχτό χώρο. Είναι πολύ σωστό σαν μέτρο πρόληψης για τις περιπτώσεις σεισμών. Όπως είπαμε, 15 κλήσεις στην πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες. Ο εγκλωβισμός προκαλείται λόγω της κυρίως διακοπής ρεύματος. Και να πούμε ότι οι σεισμολόγοι ακόμα δεν έχουν, κάνουν όλες τις ερευνές τους, κοιτάζουν τα στοιχεία προκειμένου να καταλήξουν στο αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό ή για ένα προσεισμό. Βεβαίως έχουμε μία μετασεισμική δραστηριότητα σχετικά έντονη. Όπως είπες και εσύ πριν από λίγο, ο τελευταίος μετασεισμός ήταν της τάξης των 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σε συχνότητα μερικών λεπτών καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν μετασεισμοί. Και εδώ βλέπουμε, Σπύρο, εικόνες που καταγράφηκαν την ώρα του σεισμού. Δεν ξέρω από ποια περιοχή ανέβηκε, είναι, αλλά το νιώσαμε και εμείς αρκετά. Πετάει έντονο. Πετάει. Είναι από το κέντρο της Αθήνας, όπως με ενημερώνουν οι εικόνες αυτές. Ένας σεισμός ο οποίος είχε διάρκεια 15 δευτερολέπτων. Και λοιπόν, η αλήθεια είναι, Λίνα, ότι μας κατατρόμαξε. Να πούμε, ναι, επίσης ότι έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Υπάρχει το Super Puma, το οποίο έχει σηκωθεί και πετά πάνω από τη Δυτική Αττική προκειμένου να συντονίσει καλύτερα τις προσπάθειες της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας για όποια περίπτωση ζητηθεί βοήθεια. Πετάει αυτή τη στιγμή πάνω από τη Δυτική Αττική το Super Puma με αξιωματικούς της πυροσβεστικής και της ελληνικής αστυνομίας που επιβλέπουν γενικώς την πόλη επάνω για να δουν τι ακριβώς, αν θα χρειαστεί κάποια πρόσθετη βοήθεια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, όπως είπαμε, έχει μεταβεί αυτή την ώρα στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής προκειμένου να έχει από πρώτο χέρι μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί. Να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά, μπορεί να είναι μονότονο αλλά πρέπει να το ξαναπούμε, δεν υπάρχει προς το παρόν καμία αναφορά για τραυματίες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, να μην ανησυχούν, μόνο κάποιες υλικές ζημιές, η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, η πτώση μερικών σοβάδων σε κάποια κτίρια, η πτώση μερικών σοβάδων σε κάποια κτίρια στα Λιώσια, πιθανότατα και στο Καματερό, και πάρα πολλοί κόσμος έχει βγει σε ανοιχτούς χώρους, όπως σε δρόμους, βλέπουμε, σε πλατείες. Και εμείς είναι πλάνα που κατέγραψαν οι συνάδελφοι κάμεραμεν του Open πριν από λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας και από το νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Ψύχρεμα είναι μέχρι στιγμής τα πράγματα και να επαναλάβουμε, Σπύρο, ότι δεν έχει δοθεί εντολή για εκένωση των δημοσίων υπηρεσιών και των τραπεζών. Ναι, οι άνθρωποι βγήκαν από τα δημόσια κτίρια για λόγους ασφαλείας και πολύ καλά έκαναν. Πολύ ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη εντολή για εκένωση. Μην το συνδέσει δηλαδή ο κόσμος με κάποια πληροφορία που πιθανώς να έχει. Δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφορία για κάτι άλλο που έρχεται. Απλώς ο κόσμος αποχώρησε από τα κτίρια και πολύ καλά έκανε, προκειμένου να βγει σε ανοιχτό χώρο, όπως πρέπει να κάνει σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας όταν γίνεται κάποιος σεισμός. Και το βασικό είναι να μην υπάρχουν τραυματίες και υλικές ζημιές. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές. Μόνο υλικές ζημιές. Λίνα, τώρα τελευταία στιγμή πληροφορία. Σοβαρές υλικές ζημιές δεν έχουν υπάρξει μέχρι μόνο στιγμής. Μόνο μικρές ζημιές, υλικές σοβάδες στην Ευελπίδων στα δικαστήρια. Αλλά και πάλι δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τραυματισμό. Μόνο υλικές ζημιές προς το παρόν.
η εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα ότι η Αθήνα σε αυτή την πρώτη μισή ώρα έχει αντέξει και δεν υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό που χτύπησε γύρω στις 2 και 13 πρώτα λεπτά, ναι, της ώρας. Με ενημερώνουν βεβαίως ότι ο κύριος Παπαζάχος, ο σεισμολόγος, ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, είπε ότι ήταν μικρό το εστιακό βάθος των 12 χιλιόμετρων και ότι ο σεισμός προέρχεται από το ίδιο εστιακό χώρο του σεισμού του 1999. Σπύρο Δημητρέλη, κυρίες και κύριοι, συνέστησε ψυχραιμία. Ναι. Αυτό σε όλους τους τόνους πρέπει να το λέμε και εμείς. Και είναι αναμενόμενο να υπάρχουν και μετασεισμοί. Ήδη παρατηρούνται μετασεισμοί. Ο μεγαλύτερος από αυτούς που καταγράφηκε ήταν έντασης 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο κύριος Τσελέντης με ενημερώνουν, κάνει δηλώσεις τώρα. Πάμε να τον ακούσουμε. Όσοι... Να πω, πριν να πω. Αφού ξέρω, θα τα κόψω αυτά που θα πεις. Λοιπόν. Ο σεισμός του σημερινός είχε μέγεθος... Εντάξει, πείτε μου, πες μου. Σε ζωντανή σύνδεση, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε τις δηλώσεις του κυρίου Τσελέντη. Περιμένουμε να συνδεθούν όλοι οι σταθμοί σε σύνδεση με το αστεροσκοπείο. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο σεισμός, ο οποίος έγινε πάρα πολύ ζεστό στην Αθήνα, έγινε στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, κάπου εκεί πέρα που ήταν το θριάσιο πεδίο, που γίνει ο σεισμός του 99 της Αθήνας, ο Εξάρης. Ήταν ένα τμήμα του ρήματος του σεισμού της Παρανηθάς, το οποίο δεν είχε σπάσει, το νεοδυτικό τμήμα. Ήταν βάθος 13 χιλιόμετρα, γι' αυτό και έγινε πάρα πολύ ζεστό στην Αθήνα. Κατά δικιά μου την εκτίμηση πρέπει να ήταν το κυρίως γεγονός. Βέβαια, αν και είναι παρακινδυνευμένο να το πω τα πρώτα λεπτά μετά το σεισμό. Πάντως, η δικιά μου εκτίμηση ήταν το κυρίως γεγονός. Και αναμένω να έχουμε και μια σχετικά έντονη μετασεισμική ακολουθία, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν οι Αθηναίοι κανένα 4-4,5. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μας δείχνει ότι θα έχουμε συνέχεια του φαινομένου. Και ίσως μεγαλύτερο, εννοείται. Αυτό εννοώ, ναι. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέτε, στον κόσμο. Δεν το λέω απόλυτα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, κατά μεγάλη πιθανότητα, ναι, ήταν μάλλον το κύριο γεγονός. Δηλαδή, αυτό το τα όποια μετασεισμοί, για πόσο καιρό για να ξέρει ο κόσμος θα κουνιέται, να το πούμε πολύ απλοϊκά. Μια μετασεισμική ακολουθία μπορεί να κρατήσει και μήνες. Ναι. Μπορεί δηλαδή να σταματήσει και ξαφνικά μετά από ένα μήνα να έχουμε ένα σεισμό της 3,7 ή 3,5. Μπορεί να ακολουθήσουν μετασεισμοί ίδιου μεγέθους. Όχι, όχι. Το συγκεκριμένο σημείο είναι ένα σημείο το οποίο συνήθως δίνει τέτοιου μεγέθη. Έχει να δώσει πολλά χρόνια μεγέθη. Όπως το ρήγμα της Πάρνηθος είχε δώσει δεκάδες χρόνια να δώσει μέγεθος. Απλώς είναι το δικό του κομμάτι, το δυτικό του κομμάτι, το οποίο δεν είχε σπάσει. Mm-hmm. Τώρα έσπασε το δυτικό κομμάτι, που ήταν πολύ μικρότερο από το σεισμό που είχε γίνει το 99. Άρα, με απλά λόγια, θα μπορούσα να πω ότι ίσως και καλά να έγινε αυτός ο σεισμός. Κάποια στιγμή θα γινότανε. Οπότε. Το περιμένατε, δηλαδή ήταν. Κοιτάξτε κάτι, περιμένουμε. Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη ρήγματα. Είναι σαν μπακλαβάς η Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολλά ρήγματα τα οποία σίγουρα κάποια στιγμή θα δώσουν σεισμούς. Το συγκεκριμένο ρήγμα δεν περιμέναμε θα δώσει άμεσα σεισμό. Έδωσε. Έχετε εικόνα αν έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές κάπου, έτσι από μια πρώτη. Ακούστε κάτι. Εμάς ο ρόλος μας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου είναι να καταγράφουμε το φαινόμενο, να παρακολουθούμε την σεισμολογική εξέλιξη του φαινομένου. Δεν είναι να καταγράφουμε ζημιές. Αυτό είναι αρμοδιότητα του ΟΑΣΚ. Κύριε Στερέντα, μας δώσετε λίγα χαρακτηριστικά του σεισμού, δηλαδή το εστιακό του βάθους. Το εστιακό ήταν 13 χιλιόμετρα, πολύ μικρό, 5,1 το μέγεθος, 25 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά, βορειοδυτικά της Αθήνας, στην περιοχή του Δερβενοχωρίου. Σε απευθείες σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με το αστεροσκοπείο, παρακολουθήσαμε όλα τα νεότερα που μας έδωσε ο κύριος Τσελέντης. 5,1 ο σεισμός που σημειώθηκε 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, στην περιοχή των Δερβενοχωρίων. Και είναι μάλλον το κύριο γεγονός. Είναι ο κύριος σεισμός, όπως μας είπε ο κύριος Τσελέντης, τον ακούσαμε. Αν και διατήρησε και κάποιες επιφυλάξεις. Και εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Γκανά. Είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Γκανά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτές τις ώρες να μας πείτε όλες τις νεότερες πληροφορίες που έχετε για τον σεισμό. Και αν και η δική σας εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Έχουμε μια ισχυρή δόνηση, η οποία έγινε 4 χιλιόμετρα βόρεια της Μαγούλας, στη Δυτική Αττική. Το επίκεντρο είναι κοντά στο εργοστάσιο τσιμέντων στο Καμάρι Αττικής. Είναι μια επιφανειακή δόνηση. Είναι φυσιολογική για την περιοχή της Πάρνηθας. Δεν είναι ασυνήθιστο να έχουμε σεισμούς του μεγέθους 5-5,5.
και είναι δυτικά από το ρήγμα που έδωσε το σεισμό του 1999, τον Εξάρι. Είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει κάποιες ημέρες που θα έχουμε μετασεισμούς. Έχουμε ήδη 7 μετασεισμούς με μεγέθη κοντά στο 3-3,5 και θα συνεχίσουμε και όπως είπα προηγουμένως για τις υπόλοιπες ημέρες. Πιστεύετε ότι είναι ο κύριος σεισμός αυτός, κύριε Γκανά? Κοιτάξτε, είναι νωρίς να πούμε ότι είναι ο κύριος. Φαίνεται, βάσει του ιστορικού που έχουμε για την περιοχή αυτή, ότι είναι η κύρια δόνηση. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλους σεισμούς κοντά στο 6 και λοιπά για την περιοχή που συζητάμε. Είναι λίγο ανατολικότερα τα επίκεντρα αυτά. Είναι νωρίς, μας λέτε, να πούμε, αν είναι ο κύριος σεισμός. Περιμένουμε κάποιες ώρες να δούμε πώς πάει η μετασυγκρότηση. Ναι, η οποία πώς εξελίσσεται μέχρι στιγμής. Τι σεισμούς έχει δώσει δηλαδή το ρήγμα? Μέχρι στιγμής, μια ώρα μετά, είναι φυσιολογική εξέλιξη. Με μεγαλύτερη μετασεισμική ακολουθία, τα 3,8 ρίχτερ. Ναι, μέχρι στιγμής έχουμε μία... σε λεπτό να σας ενημερώσω ακριβώς. Υπάρχει μία μετασεισμική ακολουθία, η οποία εξελίσσεται στον ίδιο εστιακό χώρο, με μεγέθη έως 3,8. Έως 3,8. Έχετε εικόνα μέχρι πού έγινε αισθητός ο σεισμός αυτός, κύριε Γκανά, σε ποιες περιοχές? Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γκανά. Ναι, κύριε Γκανά. Παρακαλώ. Έχετε εικόνα σε ποιες περιοχές έγινε ιδιαίτερα αισθητός? Χάσαμε τον κύριο Γκανά, δεν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας είπε ότι είναι νωρίς να πούμε ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε εκεί στην περιοχή των Δερβοχωρίων, το επίκεντρό του. Όμως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά. Ο κύριος Τσελέντης πριν είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν το κύριο γεγονός. Έχουν καταγραφεί, και είναι φυσιολογικό το φαινόμενο αυτό, Σπύρο Δημητρέλη, πολλοί μετασεισμοί. Θα ακολουθήσουν μέρες, φαίνεται, με μετασεισμική ακολουθία. Ο πιο ισχυρός μετασεισμός είναι εντάσσεως 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ελπίζουμε αυτό να είναι το κύριο γεγονός. Και ενώ εμείς παρακολουθούμε συνεχώς πλάνα από το κέντρο της Αθήνας με τον κόσμο να είναι στα πεζοδρόμια. Εδώ Λίνα, είναι στην οδό Ακαδημίας, έξω από την ΕΣΥΑ. Ναι, Σπύρο. Λοιπόν, έχουμε κάποιες τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ο κύριος Λέκας, ο σεισμολόγος, μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είπε ότι δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί ποιο είναι το ρήγμα που τον προκάλεσε. Βεβαίως, ο κύριος Τσελέντης, το θετικό, η δική του εκτίμηση είναι ότι είναι το ρήγμα της Πάρνηθας. Είναι το ρήγμα της Πάρνηθας που είχε δώσει τον σεισμό το 99. Είναι ρήγμα το οποίο δεν είχε σπάσει. Ακριβώς. Όπως είπε ο κύριος Τσελέντης, και ανέμεναν έναν τέτοιο και σεισμό. Η θετική εκτίμησή του, Λίνα, ότι πρόκειται για το κύριο γεγονός, το οποίο συνεπικουρείται και από τη μετασεισμική δραστηριότητα, με το μέγιστο μετασεισμό στους 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ναι, και ενώ εμείς παρακολουθούμε πλάνα από την οδό Βαλαωρίτου στο κέντρο της Αθήνας, με τον κόσμο να έχει βγει στα πεζοδρόμια. Ανήσυχος προφανώς. Παλαιότερους εικόνες που είχαν γίνει και παλαιότερα. Λίνα, βεβαίως έχουμε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας όπου καλούνται να σηκώσουν αυτή τη στιγμή το αυξημένο βάρος για την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των πολιτών. Κάνουν έκκληση οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να περιορίσουν οι πολίτες όσο το δυνατόν μπορούν περισσότερο τις τηλεπικοινωνίες τους, να επικοινωνούν μόνο για να διαπιστώσουν εάν είναι καλά οι συγγενείς τους και να αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο για άλλες επικοινωνίες όπως επαγγελματικές προς το παρόν για κάποια ώρα, δηλαδή όχι για ολόκληρη την ημέρα. Επίσης κάνουν έκκληση να χρησιμοποιούν οι συνδρομητές τις ιντερνετικές τα ιντερνετικά δίκτυα επικοινωνιών, όπως είναι για παράδειγμα το Viber και το WhatsApp, το οποίο δεν επιβαρύνουν το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, αλλά λειτουργούν μέσω του διαδικτύου. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Χρυσοχοίδης από λεπτό σε λεπτό πρόκειται να κάνει δηλώσεις, να δώσει μία μίνι συνέντευξη τύπου, προκειμένου να πει ποια είναι η εικόνα στην Αττική, στην ευρύτερη περιοχή από τον σεισμό.
Και βεβαίως να πούμε ότι υπάρχουν μόνο προς το παρόν μόνο υλικές ζημιές. Είναι μόνο η πτώση κάποιων σοβάδων. Καμία πληροφορία για τραυματία. Πολύ θετικό. Λίνα, καμία Μάλιστα. πληροφορία για τραυματία μέχρι στιγμής. Και είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου να δούμε τι νεότερα στοιχεία έχει συγκεντρώσει εσύ, Μίνα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο μία γυναίκα επικοινώνησε με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και δήλωσε ότι έχει τραυματιστεί από πτώση σοφάδων από οικοδομή στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Άρα μιλάμε για μία γυναίκα η οποία έχει τραυματιστεί, όχι σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε. Mm-hmm. Ο συγγενικό της πρόσωπο τη μεταφέρει αυτή την ώρα στο νοσοκομείο και στο νοσοκομείο πηγαίνουν και οι αστυνομικές δυνάμεις για να καταγράψουν ακριβώς τι έχει συμβεί. Αυτό το οποίο μάθαμε είναι ότι η γυναίκα περπατούσε στο πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα και την ώρα του σεισμού περνούσε έξω από μια οικοδομή. Όπως είπε, δέχτηκε κάποιες σοβάδες και τραυματίστηκε. Ναι, και με την ευκαιρία αυτή η Μίνα θα μου επιτρέψεις να πω ότι καλό είναι αυτές τις ώρες, γιατί θα ακολουθήσουν μετασεισμοί, δεν ξέρουμε τι ένταση θα είναι, να αποφεύγουμε να περνάμε από εγκαταλελειμμένα κτίρια. Όλες τις οδηγίες που ακολουθούμε εμείς οι Έλληνες είμαστε μια σεισμογενής χώρα. Έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς και καλό θα είναι αυτά τα μικρά πράγματα που ενδεχομένως να μας κάνουν να αποφύγουμε μικροτραυματισμούς, να τα αποφεύγουμε. Να μην περνάμε κοντά από εγκαταλελειμμένα κτίρια, από μπαλκόνια, γλάστρες και όλα αυτά τα οποία καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε, αν και όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, Μίνα, έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς. Ναι, αυτό θα σου έλεγα. Κανονικά θα έπρεπε να είχαμε μάθει με τους σεισμούς. Ναι. Πολύ σωστά όλα αυτά που είπες. Καλό είναι λοιπόν αυτή την ώρα οι πολίτες να προσέχουν όντως. Ούτε να περνάνε έξω από μισογκρεμισμένα κτίρια και σίγουρα να προσέχουν όταν περνάνε έξω από εγκαταλελειμμένα κτίρια. Αλλά εγώ θα επανέλθω στον τραυματισμό της γυναίκας, ναι, όπου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ισχυρού σεισμού. Είναι λοιπόν ο πρώτος τραυματίας ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί και επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία μας λέει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά όμως ο σύζυγός της πριν από λίγο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Και ξαναλέω ότι μιλάω για τον Άγιο Παντελεήμονα την ώρα που η γυναίκα περνούσε έξω από μια οικοδομή. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν αυτή την ώρα καταγγελίες στην αστυνομία για σπίτια στην περιοχή στο Μενίδη όπου έχουν υποστεί ρογμές. Ότι στο Περιστέρι έχει καταρρεύσει ο ματρότυχος ενός εγκαταλελειμμένου σπιτιού. Επίσης στα Πετράλωνα στην οδό Τριών Ιεραρχών έχει καταρρεύσει επίσης μια παλιά οικία. Ενώ θυμίζω ότι στην προηγούμενη... Και αυτή τη στιγμή νιώθουμε έναν δυνατό μετασεισμό. Ναι, Λίνα. Ψυχραιμία λοιπόν. Είναι αναμενόμενο το φαινόμενο αυτό, όπως μας λένε οι σεισμολόγοι. Οι οποίοι, Λίνα, επειδή εγώ δεν μπόρεσα να ακούσω, μήπως μας διευκρίνησαν τελικά αν είναι ο κύριος σεισμός ή όχι. Οι σεισμολόγοι, Μίνα, είπαν ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στις 2 και 13 πρώτα λεπτά, κατά πάσα πιθανότητα, είπε ο κύριος Τσελέντης, ήταν ο κύριος σεισμός. Και πολύ θα ωραία. Ακολουθήσουν λοιπόν και μετασεισμοί, μας τα είπε και ο κύριος Λέκα σε απευθεία σύνδεση και ο κύριος Τσελέντης. Άρα να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Λοιπόν, να συμπληρώσω πριν σας αφήσω για να συνεχίσω το ρεπορτάζ ότι έχουμε επίσης καταρρεύσεις εγκαταλελειμμένων κτηρίων, επαναλαμβάνω, σε Πειραιά και Δραπετσόνα. Ενώ το ξαναλέμε για τους οδηγούς, για την περιφερειακή του ΕΓΑΛΟ που είχαμε κατολιστεί στις Βράχων. Μάλιστα. Και σε πολλές περιοχές οι τηλεπικοινωνίες δεν λειτουργούν ή υπολειτουργούν και καλό είναι αυτές τις ώρες να μην κάνουμε άσκοπα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, κάνε το ρεπορτάζ σου, Μίνα, θα μας μεταφέρεις όλα τα νεότερα σε λίγο. Βεβαίως. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, η Αναστασία Αργυριάδου μας περιμένει εκεί. Έχεις δίπλα σου κάποιον σεισμολόγο, Αναστασία? Μαζί με τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Μανώλη Σκορδίλη, ο οποίος... Και αυτός μας λέει ότι ο σεισμός που σημειώθηκε στις 2 και 13 πρώτα λεπτά ήταν ο κύριος σεισμός. Ακολούθησαν μετά αρκετοί μετασεισμοί. Ναι, μέχρι στιγμής οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Δεν μπορεί να είναι κάποιος κατηγορηματικός αυτή την ώρα. Είναι ακόμα πρώτα λεπτά μετά τον σεισμό. Καταγράφονται μετασεισμικές δονήσεις.
Χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο ώστε να μπορέσουμε να καταγράψουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό μετασεισμών, να τους βάλουμε σε ένα χάρτη, να δούμε ποιος είναι ο χώρος που έχει διαγερθεί, τι διάσταση έχει, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια τεκμηριωμένη εκτίμηση. Δεν ξέρω, με ακούει ο κύριος Κορδίλης, Αναστασία. Εκείνο που χρειάζεται είναι περισσότερο ψυχραιμία από τον κόσμο. Ναι, σας ακούει. Κύριος Κορδίλη, ο σεισμός αυτός έγινε στο τμήμα του ρήγματος στην Πάρνηθα που δεν είχε σπάσει με το σεισμό του 99. Έχετε τέτοια εικόνα εσείς? Όχι, δεν μπορεί να μιλήσει κάποιος κατηγορηματικά γι' αυτό. Τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο κατηγορηματικά, δεδομένου ότι ο σεισμός αυτός φαίνεται το επίκεντρό του να είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα βορειότερα από το επίκεντρο του σεισμού της Πάρνηθας, το 99. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση να μπορέσουμε να κάνουμε οποιασδήποτε εκτιμήσεις. Όπως σας είπα, θα πρέπει να καταγράψουμε ένα επαρκή αριθμό μετασεισμών, ώστε να εκτιμήσουμε τη διάσταση του σεισμικού ρήγματος. Αν παρόλα αυτά, κύριε Σκορδίλη, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια. Ναι. Αν παρόλα αυτά ήταν στο τμήμα του ρήγματος της Πάρνηθας που δεν είχε σπάσει το 99, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να ακολουθήσει ένας μεγαλύτερος σεισμός από τα 5,1? Είναι τελείως υποθετικό το σενάριο που βάζετε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Όταν τυχόν έχουμε ένα κομμάτι ρήγματος το οποίο έχει διαγερθεί και στην προέκτασή του παρατηρείται μια διέγερση, τότε προφανώς χρειάζεται μια προσοχή γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Ναι, αλλά αυτό είπε πάλι, ο κύριος Τσελέτης νωρίτερα. Είναι αυτή που θα μας δώσει ένα επαρκή αριθμό πληροφοριών για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Ναι, είναι μια πληροφόρηση την οποία έδωσε ο κύριος Τσελέτης νωρίτερα ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο τμήμα ρήγματος της Πάρνηθας που δεν είχε σπάσει το 99. Και αναρωτιέμαι εγώ τι μπορεί να σημαίνει επιστημονικά αυτό. Δηλαδή, αν μπορεί να δώσει ένα μεγαλύτερο σεισμό από τα 5,1 ρίχτερ. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, τα ως τώρα στοιχεία που έχουμε εμείς. Δεν μπορούμε με αυτά τα στοιχεία να είμαστε κατηγορηματικοί ότι για προέκταση του ρήγματος που έδωσε το σεισμό το 99. Πότε θα καταγράφουμε μια σεισμούς, αναλύουμε σεισμούς, θα δούμε όταν θα έχουμε πληροφορίες. Πότε θα έχουμε μια ασφαλέστερη εκτίμηση για το αν τα 5,1 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός εδώ στην Αθήνα, κύριε Σκορδίλη? Πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε μια τέτοια ασφαλή εκτίμηση. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις από τη στιγμή που θα μπορούσαμε να έχουμε έναν επαρκή αριθμό μετασεισμών για να εφαρμόσουμε κάποιες μεθοδολογίες, να δούμε τη χρονική, τη χωρική, την κατά μέγεθος, τη χωροχρονική κατανομή της ακολουθίας κλπ. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο εμπειρικά μπορούμε να μιλάμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν προηγήθηκαν προσεισμοί. Ναι, προσεισμούς δεν έχουμε καταγράψει. Τι συστήνεται στον κόσμο, κύριε Σκορδίλη? Είναι χρήσιμα αυτά που ακούει το κοινό αυτές τις ώρες από εσάς τους σεισμολόγους? Κοιτάξτε, ισχύει το ίδιο πράγμα που λέμε κάθε φορά μετά από κάποιο ανησυχητικό σεισμό. Ότι ο κόσμος πρέπει να δείξει ψυχραιμία, αλλά κυρίως εκείνο που χρειάζεται είναι ο κόσμος να έχει μια σωστή αντισεισμική παιδεία και πολιτική. Δηλαδή να ξέρει από πριν τι πρέπει να κάνει και πώς θα συμπεριφερθεί. Είχαμε πει ότι και μετά το σεισμό του 99 είχαν παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα όπου επικοινωνίες ήταν κομμένες. Οι δρόμοι ήταν μποτιλιαρισμένοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο οι οικογένειες να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους κλπ. Νομίζω ότι κυρίως εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρχει μια σωστή αντισεισμική συνείδηση στον κόσμο και μια, πώς να το πω, μια προετοιμασία, ίσως και σε επίπεδο οικογένειας, για το τι κάνουμε σε περιπτώσεις σεισμών. Ναι, αυτό θα έπρεπε κάθε οικογένεια να το ξέρει. Τι συνεπάγεται, δηλαδή να βγουν από τα σπίτια τους? Κοιτάξτε. Όταν υπάρχει ένας σεισμός ο οποίος είναι σχετικά ισχυρός και δημιουργεί κάποια ανησυχία, κάποιο φόβο στον κόσμο, είναι λογικό να βγει από το σπίτι του ο κόσμος. Αλλά από εκεί και μετά το να μείνει έξω εξαιτίας ενός σεισμού 5,1, τη στιγμή που το κτίριό του δεν έχει υποστεί την παραμικρή ζημιά, νομίζω είναι και αυτό ακραίο. Η μετασεισμική ακολουθία θα διατηρηθεί για αρκετές ημέρες, κύριε Σκορδίλη? Το πρώτο είναι να ξεκαθαρίσουμε αν πρόκειται για μετασεισμική. Αν πρόκειται για μετασεισμική ακολουθία για ένα σεισμό 5,1, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει πάνω από μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάπου τόσο. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να εξετάσουμε, όπως σας είπα πριν, την ίδια την ακολουθία, να δούμε τα χαρακτηριστικά της. Δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι νωρίς. Μήπως έχετε εσείς πληροφορίες, κύριε Σκορδίλη, για το σε ποιες περιοχές έγινε αισθητός ο σεισμός των 5,1 ρίχτερ? Όχι. Τέτοιες πληροφορίες δεν έρχονται σε εμάς, όχι. Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Συνήθως τα αστυνομικά τμήματα έχουν τέτοιες πληροφορίες. Εμείς όχι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Αναστασία, ευχαριστώ και εσένα. Πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Αργύρη Καλογερόπουλο, που θα μας πει για τις διακοπές ρεύματος που έχουμε στην Αττική τα τελευταία λεπτά. Αργύρη. Μικροπροβλήματα, Λίνα, στην Αττική, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας. Με κάποιους φωτεινούς σηματοδότες οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, παίρνουν βέβαια δυνάμεις τροχιά και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία. Και υπάρχουν, έχουν πέσει εκτός και κάποιοι διακόπτες στο κέντρο της Αθήνας, οι οποίοι
από το να ΔΔΕ μας λένε ότι θα τους βάλουμε εντός λειτουργίας με το αυτόματο σύστημα, αλλιώς θα πρέπει να πάει τεχνικός εκεί. Δεν έχουμε σημαντικά προβλήματα, αξιόλογα προβλήματα λόγω του σεισμού. Και κάποιες απεγκλωβισμούς από ασανσέρ λόγω της, αυτών των προβλημάτων με τις διακόπτες, όπως είπα και πριν, Λίνα. Μάλιστα. Προβλήματα λοιπόν στις επικοινωνίες, στις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε μικροδιακοπές στην ηλεκτροδότηση, ορισμένες κλήσεις στο ΕΚΑΒ για τραυματισμούς από θραύσματα και σπασμένα τζάμια. Και ενώ εμείς παρακολουθούμε συνεχώς, κυρίες και κύριοι, πλάνα που έχουν καταγράψει οι συνάδελφοι του Όπεν από το πώς έχει αντιδράσει ο κόσμος στο κέντρο της Αθήνας. Και με την ευκαιρία αυτή πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Απέργη, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Θα μας μεταφέρεις την εικόνα εσύ, Γιάννη, αυτή που βλέπεις τα τελευταία λεπτά, την τελευταία μία ώρα, από όταν δηλαδή καταγράφηκε ο δυνατός σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ναι. Θα πρέπει να πούμε ότι αμέσως οι άνθρωποι από τα γραφεία αλλά και από τα ξενοδοχεία εδώ της πλατείας Συντάγματος κατεβήκανε στην πλατεία Συντάγματος ανήσυχοι και έντρομοι, βέβαια, από το σεισμό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, θα λέγαμε, μια σχετική ηρεμία. Δεν υπάρχει πανικός στον κόσμο, απλά και μόνο υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό κάθε φορά. Έρχονται και μας ρωτάνε αν θα κάνει κάποιον άλλον μετασεισμό, εάν κινδυνεύουν, εάν μπορούν να πάρουν το μετρό, γιατί δεν γνωρίζουν ή φοβούνται ότι μπορεί να γίνει ένας μεγαλύτερος σεισμός. Και ενώ εμείς, Γιάννη, σε διακόπτω, παρακολουθούμε στις εικόνες μας κάποια μικροπροβλήματα που έχουν παρουσιαστεί από την πτώση σοβάδων, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Γι' αυτό να επισημάνουμε ότι καλό θα είναι να μην περνά ο κόσμος έξω από εγκαταλειμμένα κτίρια ή έξω από κτίρια στα οποία γίνονται εργασίες αυτές τις ώρες, καθότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών. Ναι, Γιάννη. Δεν ξέρω εάν είμαι στον αέρα. Έχει κάποιες μικροδιακοπές. Οι τηλεπικοινωνίες είναι πολύ δύσκολες. Ο ήχος δεν υπάρχει πάντοτε στα κινητά μας τηλέφωνα. Επομένως, αυτή τη στιγμή δεν σας ακούω. Δεν ξέρω αν είμαι στον αέρα. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση εδώ στην πλατεία Συντάγματος και στους δρόμους. Είναι, θα λέγαμε, φυσιολογικό. Ο κόσμος προσπαθεί να βγει εκτός από την πόλη, να πάει στα σπίτια του, να δει τους οικείους του. Θα πρέπει να σας πούμε ότι... Και ενώ εμείς, Γιάννη, παρακολουθούμε πλάνα από το αεροδρόμιο, δεν μας ακούει ο Γιάννης Απέργης. Βοηθήστε με, παρακαλώ, πολύ. Βλέπουμε πλάνα, κυρίες και κύριοι, από το αεροδρόμιο. Πώς αντιδρούν οι επιβάτες την ώρα του σεισμού. Υπάρχει ανησυχία. Φαντάζομαι ότι οι εικόνες αμηχανίας είναι λίγα λεπτά μετά, κυρίες και κύριοι, από την σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επιστρέφουμε στον Γιάννη Απέργη στο κέντρο της Αθήνας. Μας έλεγες για τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί, Γιάννη, μέχρι στιγμής. Και τι λέει ο κόσμος, πράγματι, που είναι λογικό να ρωτά αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Είναι πράγματι πολύ λογικό. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν είναι αυτός ο κύριος σεισμός ή αν υπάρχει η πιθανότητα να γίνει ένας δεύτερος μεγαλύτερος σεισμός. Το ερώτημα που απασχολεί όλους είναι αν μπορούν να μπουν στο μετρό για να πάνε προς τα σπίτια τους, προς τις κατευθύνσεις τους, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν προβλήματα ακόμα και στο κτίριο της Ελληνικής Βουλής που είμαστε εμείς μέσα. Ήταν πάρα πολύ έντονο ο σεισμός. Υπήρξαν αυτά τα οι μικροί σοφάδες οι οποίοι ξεκόλλησαν από την οροφή, αλλά είναι, θα λέγαμε, κάποια ήταν μικροζημιές. Αμέσως, βέβαια, στην Βουλή, επειδή ο βρεφικός σταθμός ήταν σε λειτουργία, οι άνδρες της ασφάλειας έβγαλαν τα παιδιά στον Μάλιστα. προάβλιο χώρο και όλα ήταν υπό έλεγχο. Γιάννη, μείνε μαζί μας, σε παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με τον Μαρίνο Αλιφέρη, που κινείται προς την περιοχή της Μαγούλας, εκεί όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού, να δούμε τι εικόνα θα μας μεταφέρει ο Μαρίνος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
Δυστυχώς είναι δύσκολες, κυρίες και κύριοι, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες στις τελευταίες ώρες. Και Σπύρο Δημητρέλη, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Το επισημαίνουν και οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μας έλεγες και εσύ νωρίτερα να μην γίνεται όσο μπορούμε χρήση των κινητών τηλεφώνων. Σε ακούμε. Λοιπόν, να χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές οι ιντερνετικές προκειμένου να μην φορτώνεται το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια υπερφόρτωση, υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, με κάθε επιφύλαξη είναι από το Ινστιτούτο EQGR, Earthquake δηλαδή GR, σεισμός. Και είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, Σπύρο. Σε ακούμε όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχεις. Λοιπόν, ο τελευταίος μετασεισμός, σύμφωνα με το συγκεκριμένο Ινστιτούτο, είναι υψηλός, είναι 4,3 της κλίμακας Ρίχτερ, ο προηγούμενος ήταν 3,8. Να ακούσουμε τώρα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τι λέει αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με τον Μέγαρο Μαξίμου. Καλησπέρα. Όπως ήδη γνωρίζετε, στις 14 και 13 πρώτα λεπτά σημειώθηκε σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 23 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αθήνας, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς. Υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για κατάρρευση παλαιάς οικίας στην Τραπετσόνα και ακατοίκητης κατοικίας στα Πετράλωνα. Φθορές έχουν σημειωθεί σε προσώψεις οικιών και στον Πειραιά και στην περιφερειακή Εγάλεο και στο Μοναστηράκι. Η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχθεί κλήσεις για απεγκλωβισμούς από σανσέρ. Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λειτουργούν, αλλά λόγω υπερφόρτωσης υπήρξαν πρόσκαιρα προβλήματα. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοίδης, και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Χαρδαλιάς, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο κέντρο συντονισμού και συντονίζουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Ο Πρωθυπουργός είναι στο γραφείο του και ενημερώνεται συνεχώς. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τεθεί σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί η συνδρομή του. Συνιστώ ψυχραιμία. Στην Ελλάδα γνωρίζουμε από σεισμούς και καλώ όλους τους πολίτες να ενημερώνονται και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Μάλιστα, ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Μέγαρο Μαξίμου τις πληροφορίες που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το σεισμό. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, είπε ο κύριος Πέτσας. Υπάρχουν μόνο κάποιες πτώσεις προσώψεων οικιών σε ορισμένες περιοχές. Κανένας σοβαρός τραυματισμός, Σπύρο Δημητρέλη. Η πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ και ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση, αναμένοντας βεβαίως και τις δηλώσεις που θα κάνει ο κύριος Χρυσοχοίδης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε λίγα λεπτά, φαντάζομαι. Πάμε στην Δέσποινα Βλεπάκη να δούμε τι πληροφορίες έχεις εσύ, Δέσποινα. Δέσποινα, μας ακούς? Σε ακούμε. Είσαι στον αέρα, Δέσποινα. Τι πληροφορίες έχεις συγκεντρώσει, πού βρίσκεσαι? Μιλήσαμε με το ΕΚΑΔ, με την καθοδόν για να πάμε στο νοσοκομείο που έχει εφημερία, που είναι ο Ερυθρός. Μέχρι στιγμή, σε κλίση για το ΕΚΑΔ, όσον αφορά το σεισμό, έχει δεχτεί μόλις μία. Πρόκειται για μια γυναίκα τουρίστρια, η οποία βρίσκονταν στην Παντησίων, έπεσε στο βάζ το κεφάλι της. Οι πρώτες πληροφορίες μας είναι ότι είναι ελαφρά τραυματισμένη, ωστόσο μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ερυθρών. Για ό,τι νεότερο, θα είμαστε πάλι στον αέρα, Λίνα. Δεν έχουμε άλλες κλήσεις, λοιπόν, μας λες, Δέσποινα Βλεπάκη, από το ΕΚΑΒ, ώστε να δώσουν τα ασθενοφόρα τη βοήθεια σε κάποιους ανθρώπους που ενδεχομένως να τη χρειάζονται. Σε ευχαριστώ πολύ για ό,τι νεότερο θα μας ενημερώσεις. Πάμε στον Μαρίνο Αλιφέρη να τον βρούμε τώρα. Κινήσει προς την περιοχή της Μαγούλας. Μαρίνο, εκεί όπου εντοπίστηκε, ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Να δούμε τι εικόνα έχεις εσύ από εκεί. Ναι, Λίνα, εδώ και περίπου 30 λεπτά βρισκόμαστε στην περιοχή της Μαγούλας. Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή την ώρα επιβεβαιωμένες φθορές σε σπίτια στην περιοχή της Μαγούλας, της Μάνδρας και της Ελευθύνας. Ωστόσο, ο μεγάλο κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας σταρώνει την ευρύτερη περιοχή για να διαπιστώσει αν υπάρχουν
φθορές σε σπίτια και τραυματισμοί πολιτών. Να σου πω ωστόσο όμως ότι οι κάτοικοι εδώ είναι αναστατωμένοι. Όλοι έχουν βγει από τα σπίτια τους, καθώς όπως μας αναφέρουν ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός και ισχυρός σεισμός, ο οποίος είχε και έντονη βουή, κράτησε για αρκετά δευτερόλεπτα, πανικοβλήθηκαν και αναγκάστηκαν αυτή την ώρα, και αν μέχρι αυτή τη στιγμή, μία ώρα μετά τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε το λεκανοπέδιο, να βρίσκονται έξω από τα σπίτια τους. Στην περιοχή σαρώνει από τον αέρα το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ένα ελικόπτερο Super Puma. Δύο ελικόπτερα παρακολουθούν λοιπόν πάνω από την περιοχή και πετούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν σπίτια τα οποία έχουν καταρρεύσει, αν υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα κινητοποιημένα σε οποιοδήποτε σημείο. Γενικότερα ελέγχουν τα πάντα από ό,τι γίνεται από τον αέρα. Ίσως περνά αυτή την ώρα και ο ήχος από το ελικόπτερο που περνάει πάνω από τη Μαγούλα. Δεν υπάρχουν μέχρι αυτή την ώρα, Λίνα, αναφορές για τραυματισμούς και για σπίτια που έχουν καταρρεύσει. Μάλιστα. Ο κόσμος πάντως είναι ανάστατος και είναι λογικό αυτό στην περιοχή της Μαγούλας. Ένιωσαν πολύ δυνατά τον σεισμό, μία ώρα και ένα τέταρτο αυτό νωρίτερα. Αλλά μέχρι στιγμής μας λες, Μαρίνο Αλιφέρη, πως δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες μεγάλες φθορές στα κτίρια της περιοχής. Και να σου δώσω μια εικόνα, ναι. Δηλαδή βρίσκομαι τώρα σε ένα κεντρικό δρόμο της Μαγούλας. Μια οικογένεια με το μικρό τους παιδί έχουν βγει έξω από το σπίτι γιατί φοβούνται, δεν μπορούν να μπουν ακόμη. Και όλοι σιγά σιγά έχουν βγει από τα σπίτια τους και παραμένουν έξω από αυτά να δουν πώς θα είναι και η μετασεισμική ακολουθία. Πώς αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη μετασεισμική ακολουθία, Μαρίνο? Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νιώσει να έχει γίνει κάποιος ισχυρός μετασεισμός. Ωστόσο, είναι όλοι εδώ αναστατωμένοι. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν από σένα τα νεότερα. Κάνε ρεπορτάζ στην περιοχή και πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Σπύρο Δημητρέλη στην αίθουσα σύνταξη, να δούμε όλα τα νεότερα που έχουν συγκεντρώσει οι συνάδελφοι. Σπύρο. Λοιπόν, Λίνα, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος αν λειτουργεί το μετρό. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικά, δεν έχει υποστεί, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μόνο που στην γραμμή 2, τη γραμμή Ελληνικό Ανθούπολη, αν δεν κάνω λάθος, οι σειρμοί κινούνται με μικρές ταχύτητες, καθώς αυτή την ώρα γίνονται κάποιοι έλεγχοι για την κατάσταση στη σύραγγα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει ανησυχία για το μετρό. Λειτουργεί κανονικά, είναι η πληροφορία που έχουμε προς το παρόν αναφορικά με τη λειτουργία αυτού του μέσου μεταφοράς που εξυπηρετεί τους πολίτες. Βέβαια, να πούμε θετικό, Λίνα, και ότι είχαμε και την πρώτη επίσημη ενημέρωση, όπως είπες και εσύ, από τον κύριο Πέτσα. Επίσημα κυβερνητικά χείλη. Το θετικό είναι μόνο κάποιοι ελαφρείς τραυματισμοί και μόνο κάποιες υλικές ζημιές από το σεισμό. Φαίνεται δηλαδή τελικά ότι η πόλη έχει αντέξει αυτή τη δοκιμασία. Ναι, και υπάρχουν και τηλεφωνήματα για απεγκλωβισμούς από ασανσέρ, τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική. Μικροτραυματισμοί, χωρίς να υπάρξει κάποια αναφορά για σοβαρό τραυματισμό, ευτυχώς. Και θα είσαι σε επικοινωνία μαζί μας συνεχώς, Σπύρο Δημητρέλη. Πάμε να συναντήσουμε την Μίνα Καραμήτρου για να δούμε όλα τα νεότερα. Μίνα. Λοιπόν, τα δύο σημεία στα οποία έχουν επικεντρώσει, θα έλεγα περισσότερα αυτή τη στιγμή, οι πυροσβέστες στην προσοχή τους, είναι στα Πετράλωνα, στην Οδό Τριών Ιεραρχών, Λίνα, όπου έχει καταρρεύσει μια παλιά οικία, καθώς επίσης και στην Δραπετσόνα, στην Οδό Μεθόνης και Σπάρτης, όπου επίσης εκεί ήταν ένα κατοίκητο το οποίο έχει υποστεί μερική κατάρρευση. Λίγο νωρίτερα να θυμίσω ότι υπήρξαν αναφορές για το Περιστέρι, καθώς επίσης και για κάποιες μικρορογμές σε σπίτια στο Μενίδη, ενώ η πληροφόρηση την οποία έχει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής είναι ότι μία γυναίκα μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη, το είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, στο νοσοκομείο από την περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όταν περπατούσε στο πεζοδρόμιο και την ώρα του σεισμού κάποιοι σοφάδες από μία οικοδομή χτύπησε η γυναίκα στο κεφάλι. Επαναλαμβάνω, μαθαίνουμε όμως ότι ήταν μικροτραυματισμός, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Είπαμε ότι η πυροσβεστική, Λίνα, είναι σε γενική επιφυλακή και η πυροσβεστική της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ έχει δοθεί εντολή στα κλιμάκια της ΕΜΑΚ να φύγουν από τη βάση τους και να αρχίσουν να περιπολούν στα σημεία όπως είναι η Μαγούλα, το Μενίδη, καθώς επειδή δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα, Λίνα, θέλουν να εξασφαλίσουν οι επιχειρησιακοί της πυροσβεστικής ότι δεν υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας ο οποίος να χρειάζεται βοήθεια αλλά να μην μπορεί να επικοινωνήσει αυτή τη στιγμή με την πυροσβεστική γιατί έχει προκύψει το πρόβλημα με τα τηλέφωνα, να μπορέσουν να του παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί. Ενώ ένα Super Puma, μας έλεγε και ο Μαρίνος Αλιφέρης, που βρίσκεται στην περιοχή της Μαγούλας,
πετά συνεχώς πάνω από την πυροσβεστική μήνα. Βέβαια, από την περιοχή. Ναι, ναι, πολύ σωστά, για να μπορέσουν να έχουν μία εικόνα. Γιατί σας επαναλαμβάνω, το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή της πυροσβεστικής είναι ότι επειδή δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θέλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας ο οποίος να χρειάζεται βοήθεια, την οποιαδήποτε βοήθεια, και επειδή ακριβώς δεν λειτουργούν τα τηλέφωνα, να μην μπορεί να πάρει τηλέφωνο στην πυροσβεστική για να ζητήσει βοήθεια. Γι' αυτό το λόγο και περιπολεί το Super Puma, και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι έχουν βγάλει έξω όλα τα κλιμάκια και της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΤ, να περνάνε σχεδόν πόρτα-πόρτα από τις περιοχές αυτές, να διαπιστώνουν πού έχουμε προβλήματα, πού έχουμε καταρρεύσει, αλλά κυρίως αν υπάρχουν συνάνθρωποι μας που να χρειάζονται βοήθεια. Μάλιστα. Και η εικόνα που μας μεταδίδει ο Μαρίνος Αλιφέρης από την περιοχή της Μαγούλας είναι ότι ναι, μεν οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, αλλά δεν έχουν παρατηρηθεί κάποια σοβαρά προβλήματα με πτώσεις κτηρίων ή μεγαλύτερες υλικές ζημιές ενδεχομένως. Υπάρχει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα. Και είναι λογικό αυτό. Μας τα είπαν και οι καθηγητές σεισμολογίας με τους οποίους είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε πριν από λίγο, αλλά και είχαμε και ζωντανή σύνδεση από το Αστεροσκοπείο Αθηνών με τον κύριο Τσελέντη να λέει ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί. 4,1 αν δεν κάνω λάθος ο μεγαλύτερος μετασεισμός που καταγράφηκε. Βέβαια λέμε για μετασεισμό, Σπύρο Δημητρέλη, χωρίς να έχουμε επιβεβαιώσει ότι ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Θα πάρει κάποιο χρόνο. Τον κύριο, ναι, βέβαια. Αλλά κατά τον κύριο Τσελέντη αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Ναι, ναι. Μακάρι θα πάρει κάποιο χρόνο. Ναι, ναι. Λίνα, έχουμε και μια πληροφορία τώρα που έρχεται από το κτίριο της Βουλής. Έχει σπάσει ένα τζάμι στον εκθεσιακό χώρο της Βουλής και υπάρχουν κάποιες λίγες ρογμές στο γραφείο της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κομμουνιστικού Κομμάτου της Ελλάδας. Είναι μόνο υλικές ζημιές και αυτές. Ευτυχώς δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι σοβαροί τραυματισμοί, μάλιστα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μόνο αυτό και από το κτίριο της Βουλής. Και μάλιστα σύντομα θα έχουμε και εικόνα από το εσωτερικό της Βουλής από αυτές τις λίγες, τις μικρές ζημιές που υπάρχουν. Σπύρο, θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Συνολάκη. Είναι ο καθηγητής φυσικών καταστροφών. Καλησπέρα σας, κύριε Συνολάκη. Τι εικόνα έχετε μέχρι στιγμής από το σεισμό, από τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει και από τη μετασεισμική ακολουθία? Τι θα πρέπει να προσέχουμε από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, καταρχάς από εδώ και πέρα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ή κτίρια έχουν υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Αυτά πρέπει να τα ελέγξει ένας μηχανικός. Επίσης, αυτό που έχουμε δει, που έχει συμβεί στο παρελθόν, είναι σε έναν κύριο σεισμό μπορεί φερειπίν να ξεκολλήσει ένα μάρμαρο, αλλά να μην πέσει, ή μια γλάστρα και να πέσει σε μετασεισμό. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι διάφορα σπίτια τα οποία είναι γύρω από το μοναστηράκι. Πολλά από αυτά είναι, δεν ξέρω, είναι διατηρητέα, δεν είναι επισκευασμένα, είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι σε μια περιοχή προς το μοναστηράκι που περπατούν πάρα πολλοί ξένοι και πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό, το κατά τη γνώμη μου, η περιοχή αυτή πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ προσεκτικά, γιατί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης. Δηλαδή αυτό το βλέπει κανείς με το γυμνό μάτι. Πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός, ειδικά σε παλιά κτίρια. Ο κύριος Σελέντης μας είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος σεισμός και έγινε σε ένα τμήμα του ρήγματος της Πάρνηθας που δεν είχε σπάσει με τον μεγάλο σεισμό του 1999. Εσείς πώς εκτιμάτε όλα όσα είπε ο κύριος Τσελέντης? Κοιτάξτε, δεν άκουσα τον κύριο Τσελέντη, αλλά ο κύριος Τσελέντης είναι πάρα πολύ σοβαρός σεισμολόγος, είναι ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου, οπότε μιλάει αυτό που θα λέγαμε εξ καθένα. Δηλαδή, ο κύριος Σελέντης αντιπροσωπεύει την επίσημη, είναι ο μόνος στο αστεροσκοπείο που αντιπροσωπεύει την επίσημη γραμμή του αστεροσκοπείου και παρουσιάζει τα επίσημα αποτελέσματα. Δεν έχω κανένα αυτολήτως λόγο να αμφισβητήσω τι είπε ο κύριος Σελέντης και το δέχομαι. Εγώ σας λέω, η ειδικότητά μου και το ενδιαφέρον μου είναι το επόμενο κομμάτι. Δεν είναι μόνο ο μηχανισμός του ρήγματος, αλλά είναι η απόκριση και η διαχείριση της κρίσης. Και θα επανέλθω στην ερώτηση που κάνετε στην αρχή. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο παρατηρήσαμε, το οποίο πάντα συμβαίνει,
Είδατε ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με τα κινητά τηλέφωνα, γιατί όλοι παίρνουν κινητό. Ναι. Γι' αυτό το λόγο και επέμενα για το μάτι ήδη από πέρσι και μετά τη Χαλκιδική για τα κινητά μηνύματα, για τα γραπτά μηνύματα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα δίνουν οδηγίες. Φερρυπίν, αυτή τη στιγμή στην Αθήνα θα δείτε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στους δρόμους, έξω από γραφεία και δεν ξέρουμε. Ναι, τα παρακολουθούμε συνεχώς στις εικόνες μας, κύριε καθηγητά. Ο κόσμος είναι ανάστατος στους δρόμους, όπως το λέτε ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα της πολιτικής προστασίας. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δομές. Δεν έχει ορκιστεί ο καινούριος γραμματέας Γενικής Πολιτικής Προστασίας ακόμα. Ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα αλλάξει, γιατί χρειάζονται επίσημες οδηγίες από επίσημα χείλη. Εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Εγώ μπορώ να είμαι εδώ πέρα να σας λέω τη γνώμη μου, αλλά δεν λειτουργείται έτσι το κράτος. Μας χρειάζονται επίσημη ενημέρωση, γραπτά μηνύματα που να λένε «Επιστρέψτε στο σπίτι σας» ή «Καθίστε τις επόμενες ώρες». Να ενημερώνετε, λέτε, μαζικά ο κόσμος με γραπτά μηνύματα, να υπάρχει μια έγκυρη ενημέρωση από τον κρατικό μηχανισμό. Κοιτάξτε, είναι πάρα αυτό που σας λέω, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Δηλαδή, θα μπορούσα να σε ενημερώσω και εσάς. Ο κύριος Πέτρας βγήκε, έδωσε τις πρώτες πληροφορίες άψογα, βγήκε σχετικά γρήγορα. Αλλά αυτό το οποίο μας χρειάζεται και χρειάζεται στους πολίτες είναι να ξέρουν από επίσημα χείλη να επιστρέψουν στα σπίτια τους, να μην επιστρέψουν, τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα, και αυτή είναι η χρήση του 112 και των γραπτών μηνυμάτων, αυτή η ενημέρωση, δεν είναι μόνο πριν από το συμβάν, αλλά είναι και μετά, για να δοθεί το all clear, δηλαδή όλα είναι καθαρά. Όσο φυσικά επιτρέπει η επιστήμη να εκτιμήσουμε. Εσείς τι θα είχατε να συστήσετε στον κόσμο μια μισή ώρα περίπου μετά το γεγονός, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, δεν είμαι μάγος και έχει συμβεί στο παρελθόν στη Θεσσαλονίκη από έναν πάρα πολύ μεγάλο σεισμολόγο, από έναν γίγαντα της ελληνικής σεισμολογίας, που είπε ότι δεν θα υπάρχει, ήταν ο κύριος σεισμός και μετά υπήρχε μετασεισμός. Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν το ξέρουμε. Τηρουμένων των αναφυγιών, φαίνεται ότι το φαινόμενο εξελίσσεται όπως το περιμένει κανείς, δηλαδή ότι αυτό ήταν η κυρία σεισμική δόνηση. Τώρα, αυτό δεν μπορεί κανείς να το εγγυηθεί. Μπορεί να είναι, υπάρχει η περίπτωση και η δυνατότητα να πραγματικά να ακολουθήσει μεγαλύτερο σεισμό. Αλλά κοιτάξτε, αυτό υπάρχει σχεδόν στην καθημερινή μας ζωή. Με ρωτούν, ας πούμε, μα μπορεί να γίνει σεισμός μεγέθους 7. Εσείς περιμένατε να γίνει σεισμός μεγέθους 5, στις 2 και 4 το μεσημέρι της Παρασκευής. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή λοιπόν, όπως λέτε, μπορεί να γίνει σεισμός και ας είμαστε προετοιμασμένοι. Ακριβώς έτσι. Υπάρχει μια κοινή λογική. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει ο αντισεισμικός κανονισμός. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται μια αποτελεσματική πολιτική προστασία σε τοπικό επίπεδο που γνωρίζει. Είναι συνδεδεμένη με την πολεοδομία. Τι θα πει αυτό? Οι πολεοδομικές παραβάσεις συνδέονται με την ανθρώπινη ασφάλεια. Γι' αυτό υπάρχει ο πολεοδομικός κανονισμός. Δεν είναι μόνο για να λέει θα κάνεις κάλυψη πυροπέδου κατά 30, 40, 60, 70%. Όλα τα άλλα κομμάτια του πολεοδομικού κανονισμού έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, κυρίως από σεισμούς και πυρκαγιές. Όταν λοιπόν δεν έχουμε ελέγξει αν το οίκημά μας, το κτίριό μας, είναι συμβατό με τον οικονομικό κανονισμό, έχουν γίνει παρεμβάσεις, τότε αυτό είναι... Είναι και θέμα κουλτούρας, κύριε καθηγητά, πόσο έχουμε μάθει να ζούμε με τους σεισμούς και πόσο έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα εμείς οι Έλληνες. Ακριβώς όπως το είπατε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι θέμα ασφάλειας και αυτές είναι οι στιγμές που αυτό μας χτυπάει, είναι ένα καμπανάκι. Μας χτυπάει και μας λέει ότι είναι η στιγμή να τσεκάρουμε τα κτίρια μας, να δούμε... Όπως σας είπα, έχει παρατηρηθεί. Γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, μετασεισμός και μετά σε ένα ακόμα μικρότερο μετασεισμό πέφτει ένα μάρμαρο από μια πρόσωψη και γίνεται τραυματισμός. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όλη η νοοτροπία μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν κάνουμε αντίσταση με το να μην υπακούμε τον πολεοδομικό κανονισμό επειδή μας αρέσει να μην υπακούμε τίποτα. Είμαστε άνεργοι άνθρωποι. Ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά. Ότι ο οικοδομικός κανονισμός έχει να κάνει με την ασφάλειά μας. Και καλό είναι να τα λέμε αυτά, κύριε Σινολάκη, όχι μόνο αυτές τις σε εισαγωγικά δύσκολες στιγμές, και λέω σε εισαγωγικά γιατί ευτυχώς δεν έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής
τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, παρά μόνο κάποιοι σοβάδες που έχουν πέσει σε ορισμένα κτίρια. Πολύ καλά κάνετε και επισημαίνετε ότι πρέπει να ελεγχθούν τα κτίρια εκεί στο Μοναστηράκι. Υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια. Είναι τουριστική περίοδος για τη χώρα μας. Καλό είναι να ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει τα κτίρια αυτά τις επόμενες ώρες, ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς. Αλλά επίσης καλό θα είναι αυτά να μην τα θυμόμαστε μόνο αυτές τις στιγμές. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, αλλά να τα έχουμε στο μυαλό μας για το από εδώ και πέρα. Τα είπατε καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να τα πω εγώ. Έβγε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να δείτε την τάξη μου στο Πανεπιστήμιο, να τους τα πείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είναι ώρες χιούμορ, λίγου χιούμορ, γιατί ευτυχώς δεν έχουμε προβλήματα στη χώρα μας από τον σεισμό, ο οποίος ελπίζουμε να ήταν ο κύριος σεισμός. Κύριε καθηγητά, να σας αποδεσμεύσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας στην ενημέρωση του κόσμου μέσα από τη συχνότητα του Open. Επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνδεξη και στον Σπύρο Δημητρέλη να δούμε τι νεότερα υπάρχουν. Ελίνα, μετά τον μεγάλο μετασεισμό του 4,1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ, έγιναν άλλοι δύο μετασεισμοί, ο ένας 2,3 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ και ο άλλος 1,8 βαθμοί. Να πούμε τώρα ότι η αναστάτωση προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση και στον παιδικό σταθμό που λειτουργεί μέσα στο κοινοβούλιο, στον παιδικό σταθμό της Βουλής, καθώς βρίσκονταν πολλά παιδιά μέσα εκείνη την ώρα, όπως μας ενημερώνουν αρμοδίως. Απομακρύνθηκαν τα παιδάκια χωρίς προβλήματα και αυτή τη στιγμή επιθεωρεί το κτίριο της Βουλής μαζί με τεχνικούς ο νέος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κώστας Τασούλας. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μαζέψει προς το παρόν, Λίνα, και να πούμε επίσης ότι ο κύριος Τσελέντης, μιλώντας πριν από λίγο στην δημόσια τηλεόραση, είπε ότι κατά την δική του εκτίμηση το συγκεκριμένο ρήγμα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο σεισμό από το 5,1 που έδωσε. Είναι μια θετική εκτίμηση ακόμη. Πάμε να δούμε αν συμφωνεί σε αυτό. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζάχος, ο καθηγητής σεισμολογίας. Αν, κύριε Παπαζάχο, καλησπέρα σας. Μπορεί το σημείο αυτό να δώσει μεγαλύτερο σεισμό από εδώ και πέρα. Και αν αυτό ήταν ο κύριος σεισμός, τι λέτε? Φαίνεται ότι η ακολουθία εξελίσσεται στο δυτικότερο τμήμα του ρήγματος που έδωσε και το σεισμό το 1999 του ίδιου σημογόνου όγκου. Είναι στο τελείωμα του ρήγματος προς τα δυτικά, οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό να ισχύει ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο ένα ρήγμα που έσπασε στο μεγαλύτερο τμήμα του 99 να επανεδιεγερθεί με ένα ίδιο ή παρόμοιο τέλος πάντων σεισμό στο επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα αυτή η εκτίμηση φαίνεται να είναι αρκετά ρεαλιστική. Που σημαίνει ότι ο μεγαλύτερος σεισμός που μπορεί να καταγραφεί ή μετασεισμός, αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός, θα είναι της τάξεως? Ένα τεσσαρανισάρι είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί μες στο επόμενο χρονικό διάστημα και αρκετά τεσσάρια. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί οι μετασεισμοί να φτάσουν πολύ κοντά στο μέγεθος του κύριου σεισμού. Αυτό δεν είναι πολύ συχνό, αλλά δεν είναι και άγνωστο. Δηλαδή, ένα σεισμό της τάξης 4,8-4,9 δεν μπορεί να είναι αποκλειστεί ότι μπορεί να συμβεί. Και κατά συνέπεια, για αυτόν τον λόγο, ιδίως αν ένα κτίριο έχει πάθει κάποιες βλάβες, θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί προτού ελεγχθεί. Άρα, τώρα να συγκεντρωθούμε στα κτίρια που έχουν βυθεί και έχουν εμφανίσει κάποιες βλάβες, κυρίως κάποια παλιά κτίρια, και να μην χρησιμοποιηθούν προτού ελεγχθούν από τα αρμόδια συνεργεία που σίγουρα θα ελέγχουν τα κτίρια τις επόμενες ώρες. Και το φυσιολογικό είναι οι μετασεισμοί αυτοί που μπορεί να φτάσουν, όπως μας λέτε, το 4,8 ή 4,9, να σημειωθούν το πρώτο 24ωρο μετά τον κύριο σεισμό. Περίπου οι μισοί συμβαίνουν τις πρώτες 24 ώρες. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι θα συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Μέσα σε μια εβδομάδα σχεδόν το 80% της ακολουθίας θα έχει τελειώσει, αλλά σποραδικοί μετασεισμοί θα συμβούν και 15 μέρες και ένα μήνα και δύο μήνες μετά, για να μας θυμίζουν το συγκεκριμένο γεγονός. Το επόμενο όμως Σαββατοκύριακο που είναι που έχετε μπροστά μας θα είναι αρκετά δύσκολο για τους κατοίκους, μια και οι πιο μεγάλοι μετασεισμοί θα γίνονται αισθητοί πρακτικά σε όλο το λεκανοπέδιο. Σε όλο το λεκανοπέδιο, λέτε, θα γίνονται αισθητοί οι μεγάλοι μετασεισμοί. Ένα 4,3, ένα 4,5 μετασεισμός θα το καταλάβουν σε όλο το λεκανοπέδιο και όχι μόνο στην περιοχή δυτικά της Πάρνηθας, εκεί στη Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Δερβενοχώρια που έγινε ο συγκεκριμένος σεισμός. Μιλάμε με σχετική βεβαιότητα, κύριε Παπαζάχο, ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός.
Βεβαιότητα δεν μπορεί να το πει κανείς. Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, αλλά επειδή τα επίκεντρα διαμορφώνουν το χώρο που έχει διαγερθεί και επειδή έχει γίνει και ο σεισμός του 99, γι' αυτό και ακούτε τις εκτιμήσεις από τους συναδέλφους ότι συγκεντρώνουν σοβαρές πιθανότητες να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός σε ένα κομμάτι του ρήματος του 99 που δεν έσπασε τότε. Ας πούμε ένας πολύ καθυστερημένος μετασεισμός, επιτρέψτε μου αυτή την περίεργη γενίκευση. Μάλιστα. Μας λέτε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτός ήταν ο κύριος σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Θα ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί σε όλο το λεκανοπέδιο όλο το Σαββατοκύριακο, μετασεισμοί που μπορούν να φτάσουν τα 4,8 ή και 4,9 Ρίχτερ. Υπάρχει κίνδυνος να ενεργοποιηθούν ρήγματα κοντινά με αυτόν τον σεισμό? Δεν φιλοξενεί η Αττική μεγάλο αριθμό ενεργών ρηγμάτων. Ιστορικά ποτέ δεν είχαμε πολύ ψηλή σεισμικότητα στην Αττική, ούτε υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Πόσο μάλλον που ένα σεισμός 5-1 είναι πολύ μικρός για να προκαλέσει οποιαδήποτε αναστάτωση ακόμα και στην κοντινή περιοχή. Δεν έχουμε κάποιο μεγάλο σεισμογόνο ρήγμα στην περιοχή για να ανησυχούμε ότι θα διαγερθεί. Άρα αυτό το σενάριο είναι πραγματικά πολύ μακρινό. Μάλιστα. Ελπίζουμε λοιπόν όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ για τη συμβολή σας, κύριε καθηγητά. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Μαρίνο Αλιφέρη, κυρίες και κύριοι, σε ζωντανή σύνδεση από τη Μαγούλα, εκεί όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Να δούμε, Μαρίνο, εικόνες, τις πρώτες εικόνες. Σε ακούμε και σε βλέπουμε. Ναι, Λίνα, εδώ και βρισκόμαστε στη Μαγούλα για περισσότερο από 40 λεπτά. Κάνουμε περιοδία μέσα στα στενά της περιοχής. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε εντοπίσει προβλήματα από τον ισχυρό σεισμό που χτύπησε την περιοχή. Ωστόσο, πάρα πολλοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν βγει μέσα από τα σπίτια τους, καθώς έχουν φοβηθεί από το χτύπημα του εγκέλαδου. Οικογένειες με μικρά παιδιά, εδώ βλέπετε μία από αυτές τις οικογένειες, οι οποίες έχουν βγει έξω από το σπίτι, βρίσκονταν μέσα σε αυτό την ώρα που χτύπησε την περιοχή ο ισχυρός σεισμός. Μπορούμε να μιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, να μας πει πώς ήταν εκείνα τα δευτερόλεπτα του σεισμού που χτύπησε. Πέστε μας, πώς ήταν εκείνη. Ήτανε τρομακτικά. Περιμένουμε τώρα, αναμένουμε. Μήπως ξαναγίνει πάλι το περιστατικό. Κράτησε για αρκετή ώρα ο σεισμός. Κράτησε για, υπολογίζω, 5 δευτερόλεπτα. 5 δευτερόλεπτα περίπου να κράτησε. Έχετε φθορές? Τρομοκρατηθήκαμε. Φθορές ευτυχώς δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε, αλλά είμαστε λίγο φοβισμένοι τώρα, η αλήθεια. Και εδώ με τους γονείς μου καθόμαστε. Είμαστε λίγο αγχωμένοι. Έχετε ξανανιώσει εσείς τόσο ισχυρό σεισμό? Έχουμε ξανανιώσει το 99. Το 99. Ναι. Είναι μέσω 99 δηλαδή εδώ. Είναι 20 χρόνια έχουν περάσει και τώρα αναμένουμε. Και δεν ξέρουμε αν θα κοιμηθούμε και στο σπίτι μας σήμερα. Τόσο έτσι φοβισμένοι που είμαστε. Να είστε καλά. Είναι λογικό να έχει προκληθεί ανησυχία στους κατοίκους. Ναι, στους κατοίκους της περιοχής και του λεκανοπεδίου. Ναι. Γιατί ακούσαμε και από τον κύριο Παπαζάχο να λέει ότι όλο το Σαββατοκύριακο θα νιώθουμε σε όλη την Αττική τους ισχυρούς μετασεισμούς. Μπορεί να φτάσουν και τα 4,9 Ρίχτερ. Τι έχεις δει εκεί στην περιοχή όπου κινείσαι, όπως μας λες, τα τελευταία 40 λεπτά, Μαρίνο? Υπάρχουν προβλήματα? Υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές? Μέχρι αυτή την ώρα και από την πυροσβεστική υπηρεσία που έχουμε η ενημέρωση είναι ότι δεν έχουν σημειωθεί φθορές. Εδώ μπορούμε να δείξουμε και το ελικόπτερο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας ότι περιπολεί από τον αέρα σαρώνει την περιοχή συγγνώμη, για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων από το ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου. Μέχρι αυτή την ώρα η ενημέρωση που έχω από τον επικεφαλής της πυροσβεστικής που βρίσκεται στην περιοχή είναι ότι η Μάνδρα, η Ελευσίνα και η Μαγούλα δεν υπάρχουν αναφορές για καταστροφές σε σπίτια ούτε τραυματισμούς. Ωστόσο, συνεχίζουν τις έρευνές τους στην περιοχή, γιατί υπήρξαν κάποιες πληροφορίες ότι έχει κάποιο σπίτι υποστεί φθορές σε ένα κεντρικό σημείο της Μαγούλας. Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, λένε, αυτές οι πληροφορίες. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα νεότερα. Σε απευθεία σύνδεση, κυρίες και κύριοι, με την Μαγούλα, ο Μαρίνος Αλιφέρης μας μεταφέρει την εικόνα την τελευταία μία ώρα. Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι, νιώθουν και τη μετασεισμική ακολουθία, που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία στον κόσμο, στην περιοχή. Ευτυχώς δεν υπάρχουν υλικές ζημιές. Όμως, Γιάννη Απέργη, έχουμε ορισμένες μικρές υλικές ζημιές στο κτίριο της Βουλής. Γιάννη Απέργη, μας πράγματι ακούς? Έχουμε. Ναι, σας ακούω. Πράγματι υπάρχουν ορισμένες μικροζημιές ακόμα και στο κτίριο
της Βούλης. Είναι κάποιες μικρές ρογμές οι οποίες έχουν παρατηρηθεί από και τα συνεργεία. Και παρακολουθούμε εμείς εδώ τις εικόνες, έχουν, ναι. Στο κτίριο της Βουλής, κυρίως είναι σε τείχους αλλά και σε οροφές. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι τις περισσότερες μάλλον ρογμές πρέπει να τις έχουμε στο δεύτερο όροφο, στα κτίρια, στα γραφεία όπου στεγάζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είναι όπως κοιτάμε από τη Βασιλή Σοφία στο κτίριο, στην αριστερή πλευρά, στο δεύτερο όροφο. Ήταν έντονος, πολύ έντονος ο σεισμός έτσι όπως τον ζήσαμε. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα, όπως κάποια μικροπροβλήματα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και σε διάφορα κτίρια και εδώ στην πλατεία Συντάγματος, χωρίς όμως να προκαλούν κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος ο κόσμος ο οποίος ήταν έχει αρχίσει να σπάει, να πηγαίνει ήδη προς το μετρό, το οποίο το χρησιμοποιούν για να μπορούσαν να μετακινηθούν από το κέντρο προς τα σπίτια. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε αν έχεις κάτι νεότερο. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπανικολάου. Είναι καθηγητής γεωλογίας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το φαινόμενο αυτό? Κοιτάξτε, πρόκειται για μια επανάληψη περίπου της περίπτωσης του σεισμού του 99 της Πάρνηθας. Σε ακριβώς διπλανό τμήμα των ρηγμάτων που είναι ίδια χαρακτηριστικά, αλλά μικρότερα. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι αυτό το ρήγμα που δραστηριοποιήθηκε σήμερα είναι μάλλον και ο κύριος σεισμός, διότι δεν υπάρχει προέκταση άλλης μεγαλύτερης δομής στην περιοχή για να δώσει ακόμα μεγαλύτερο. Άρα, επομένως, και η δική σας εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό, ναι, γιατί ναι, το συγκεκριμένο ρήγμα δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο, με βάση τις εκτιμήσεις σας. Γιατί τα πιο κεντρικά, προς τον κεντρικό πυρήνα της Πάρνηθας, είχαν δράσει το 99. Ναι, τώρα είναι στο τελείωμα του ρήγματος, σωστά. Είναι στο δυτικό, στο θριάσιο πεδίο, είναι προς τον κόλπο εκεί τον Σαρονικό, απέναντι από τη Σαλαμίνα, επομένως... Οι διαστάσεις είναι δεδομένες. Δεν υπάρχει άλλη δομή μεγαλύτερη που να μπορέσει να δώσει σεισμό μεγαλύτερο. Ωστόσο, μπορεί να δώσει δυνατούς μετασεισμούς, σωστά? Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό είναι δεδομένο. Μπορεί να δώσει και 4,5, ακόμα και κάτι κοντά στο 5 από συνδεόμενα ρήγματα που δεν έχουν ακόμα εκτιμηθεί. Στην ευρύτερη περιοχή αυτή, πάντα στο θριάσιο, στο όριο του θριάσιου. Με τα σεισμούς που θα γίνονται αισθητοί σε ολόκληρο τον λεκανοπέδιο, προφανώς, γιατί ένας μετασεισμός μέχρι 5 Ρίχτερ... το 4, εντάξει, όταν πλησιάζουμε 2-8-4 και πάνω, γίνονται αισθητοί σε όλη σχεδόν τη Βόρεια Αττική. Και επειδή τα ρήγματα αυτά είναι ανατολή-δύση περίπου, λίγο ναι, έτσι δυτικά, βορειοδυτικά, φτάνουν μέχρι και ανατολικά. Φτάνουν μέχρι ανατολικά στο Γκάλαμο, το Καβανδρίτη, όλη η περιοχή ένθεν και ένθεν της Πάρνηθας τα νιώθει αυτά τα... Ναι, γιατί και γεγονότα. Το εστιακό βάθος ήταν χαμηλό. Εννοείται. Αυτά συνήθως δεν ξεπερνάνε τα 12-14 χιλιόμετρα βάθος. Και γι' αυτό η αντανάκλαση αμέσως στις κατασκευές που είναι μέσα στο λεκανοπέδιο είναι έντονη. Οι εντάσεις που νιώθουμε από τον ίδιο σεισμό εξαρτώνται κυρίως από το σε τι έδαφος βρίσκεται θεμελιωμένη η κατασκευή μας και βεβαίως από τον όροφο που βρισκόμαστε, την ποιότητα κατασκευής και τα σχετικά. Άρα, με βάση λοιπόν τα μέχρι στιγμή στοιχεία, επειδή πρόκειται για έναν σεισμό στο άκρο του ρήγματος, όπως μας λέτε, κύριε καθηγητά, και επειδή δεν υπάρχουν και άλλα ρήγματα εκεί στην περιοχή που να μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα. Ναι, όχι, ναι. Δεν μπορούν ρήγματα για να δώσουν σεισμό της τάξης του 6, όπως ήταν το 99, στο δυτικό αυτό άκρο δεν υπάρχουν, δεν συνεχίζονται. Μάλιστα. Άρα και η δική σας... Ούτως ή άλλως πάλι υποθαλάσσια πλέον. Μετά δεν θα... Ούτως ή άλλως μετά θα ήταν και υποθαλάσσια, πάλι δεν μας πολύ απασχολούν.
Το γεγονός ότι έγινε στην περιοχή της Πάρνηθας, πώς το εκτιμάτε, ήταν κάτι που το περίμεναν μάλλον οι σεισμολόγοι, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, όλα τα ρήγματα αυτά που μας έχουν απασχολήσει από το 81 και ύστερα, το σεισμό δηλαδή των Ακαιωνίδων, την Περαχώρα και όλα τα σχετικά, είναι περίπου Ανατολή Δύση. Αυτή είναι η διεύθυνση των ρηγμάτων που δίνει σεισμούς στην παρούσα περίοδο και γίνονται αισθητά ανάλογα με την κλίση του ρήγματος ή βόρεια ή νότια, εν προκειμένου νότια, γιατί προφανώς το ρήγμα έκλεινε προς νότο και σας είπα, όλη η ενέργεια ήρθε και εκτονώθηκε μέσα στο λεκανοπέδιο. Αλλά γι' αυτό είναι τόσο αισθητός. Δεν περιμένουμε να υπάρχουν σοβαρές ζημιές. Ναι. Ό,τι υπάρχει είναι ή παλιά κτίρια τα οποία ήταν τιμόροπα ήδη, ή είναι παλιές δρομές από τους παλιότερους σεισμούς, το 81 και το 99, οι οποίες τώρα επανάνοιξαν, επανεργοποιήθηκαν και εμφανίστηκαν ρογμές δεξιά-αριστερά που είχαν ήδη υπάρξει από πολύ παλιά σε παλιά κτίρια. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν. Καινούργια κτίρια χτισμένα με τους νέους αντισεισμικούς και σωστά, χωρίς παρεμβάσεις δηλαδή και κακοτεχνίες, δεν εμπνέουν κίνδυνο. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο ως προς τη διάρκεια των μετασεισμών. Γιατί ο μεγάλος αυτός σεισμός των 5,1 Ρίχτερ είχε διάρκεια περίπου 15 δευτερόλεπτα. Οι μετασεισμοί, ναι, θα είναι διάρκειες λιγότερου, έτσι, χρόνου. Περίπου. Κοιτάξτε, ο χρόνος εξαρτάται λίγο και από το βάθος, πάλι και από τι πετρώματα διέρχεται ανάμεσα, αλλά θα είναι πάντα της τάξης εκεί των 10-15 δευτερολέπτων. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπανικολάου, για όλα όσα καλά μας είπατε. Και πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα βίντεο πώς οι κάμερες έχουν καταγράψει τη στιγμή του σεισμού από διάφορα σημεία και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, Σπύρο Δημητρέλη, βλέπουμε και ακούσαμε, γιατί υπάρχει και βουητό από την κατά τη διάρκεια του σεισμού, τι ακριβώς συνέβη σε ορισμένα σπίτια, όπως εικόνες όπως καταγράφηκαν από κάμερες εσωτερικού κυκλώματος. Ευτυχώς, να επαναλάβουμε, δεν έχουν υπάρξει σοβαρές υλικές ζημιές, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί. Ο κρατικός μηχανισμός είναι επιποδός και δώσε μας εσύ όλα τα νεότερα στοιχεία που έχεις. Σχετικά με τον κρατικό μηχανισμό, Λίνα, που είπες και εσύ, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Νίκος Χαρδαλιάς, στις 4.30 σήμερα θα έχει συγκαλέσει το ενιαίο συντονιστικό κέντρο των οργάνων της πολιτικής προστασίας. Για καθαρά προληπτικούς λόγους θα γίνει αυτή η σύσκεψη του ενιαίου συντονιστικού κέντρου. Θα γίνει σε αυτό, όπως μας πληροφορούν, αποτίμηση της μέχρι τώρα κατάστασης, των αποτελεσμάτων, των επιπτώσεων αυτής της σεισμικής δόνησης και βεβαίως θα γίνει σχεδιασμός δράσης και καλύτερη οργάνωση και συντονισμός. Στις 4.30 η ώρα είναι η σχετική σύσκεψη, Ελίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, να δούμε τι εικόνα έχετε. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Τι εικόνα Καλησπέρα. Έχετε από το επίκεντρο του σεισμού, από την Μαγούλα, αν έχουν καταγραφεί ζημιές και πώς προετοιμάζεται ο ελληνικός στρατός από εδώ και πέρα? Ακούστε, έχω περιορισμένη εικόνα. Βρίσκομαι στην Κύπρο. Σε μία ώρα θα έχω συνάντηση με τον ομολογό μου. Ήρθα σήμερα, αναχώρησα πριν συμβεί ο σεισμός. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει πλήρης ετοιμότητα. Έχει αναβαθμιστεί η ετοιμότητα, προβλέπεται από το σχέδιο ξενοκράτης
των ενόπλων δυνάμεων σε μία ώρα, από τέσσερις που είναι το φυσιολογικό, δηλαδή εντός μίας ώρας όλες οι μονάδες που εμπλέκονται είναι έτοιμες να παρέμβουν. Το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθεί, ο Υφυπουργός είναι από πάνω. Έχω επικοινωνήσει με τον Πρωθυπουργό. Εν πάση περιπτώσει, η κρατική μηχανή και ειδικά οι ενόπλες δυνάμεις, όπως πάντα, θα είναι έτοιμες να συνδράμουν όπου αυτό απαιτηθεί. Μέχρι στιγμής έχει χρειαστεί, κύριε Υπουργέ, να παρέμβουν οι ένοπλες δυνάμεις? Από ό,τι ξέρω, όχι. Από ό,τι ξέρω, όχι. Και οι μονάδες, οι πολλές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αλλά δεν ξέρω, γιατί σας είπα, αναχώρησα μετά το Κησέα κατευθείαν για την Κύπρο. Είμαι εδώ και μία ώρα περίπου, μία μισή ώρα. Και απλά παρακολουθώ και βρίσκομαι σε στενή επαφή, βέβαια, με τον Υφυπουργό και τους αρχηγούς που βρίσκονται επίποδο. Μάλιστα. Σε πλήρη ετοιμότητα, λοιπόν, ο στρατός. Έχει αναβαθμιστεί η ετοιμότητα σε μία ώρα από τέσσερις, μας λέτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Υπουργός Άμυνας, κύριε και κύριο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Κύπρο, που έχει μεταβεί. Και εμείς μεταφερόμαστε τώρα στο κέντρο της Αθήνας να συναντήσουμε τον Βασίλη Σπανό, να δούμε. Βασίλη, βρίσκεσαι στην οδό Ερμού, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην οδό Ερμού. Βρισκόμαστε συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης. Εδώ, για να σας αναδείξουμε ένα στιγμιότυπο και να κατανοήσουμε όλοι πόσο σοβαρά ήταν τα πράγματα όταν συνέβη ο σεισμός, μιας και μιλάμε για έναν πολυσύγναστο δρόμο. Θέλω λοιπόν, με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, να σας δείξω αυτό εδώ πέρα, το τσιμεντόλιθο. Αυτό εδώ που βλέπετε και έχει μετακινηθεί με τον τρόπο που βλέπετε, οφείλεται στο εξής, ότι έπεσε ο σταυρός από πάνω, όπως μπορείτε να δείτε, πάνω ο κεντρικός σταυρός της Αγίας Ειρήνης του ναού, έπεσε, χτύπησε εδώ, με αποτέλεσμα να σπάσει, και έχει αφήσει και σημάδι, όπως μπορείτε να δείτε. Αλλά δεν έχουν υπάρξει εδώ, τραυματισμοί, έτσι. Και βέβαια, μιλάμε για έναν δρόμο πολυσύχναστο, ο οποίος εκείνη την ώρα ήταν γεμάτος από κόσμο, τουρίστες ιδιαίτερα, τουρίστες οι οποίοι παραμένουν στο δρόμο εδώ πέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά καφέ, πάρα πολλά εστιατόρια. Δύο ώρες μετά σχεδόν δεν από ξέρω, το σεισμό. Με ακούτε, δεν έχω επιστροφή αυτή τη στιγμή. Ναι, και είμαστε υπάρχουν, λοιπόν, όπως σας έλεγα, καφέ, εστιατόρια, πάρα πολλά. Ο κόσμος συνεχίζει αυτή τη στιγμή, βέβαια, την καθημερινότητά του, κάθεται, απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ υπάρχει και ισχυρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όποιο ενδεχόμενο υπάρξει. Από εκεί και πέρα, ζημιές υπάρχουν, έχουν σημειωθεί και σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ερμού. Έχουν πέσει κάποιοι σοφάδες από ό,τι πληροφορούμαστε, ενώ από τη σύντομη βόλτα που κάναμε στο κέντρο της Αθήνας, μιας και φτάσαμε στο κέντρο πριν από λίγη ώρα, στο μοναστηράκι υπήρξαν κάποιες ζημιές, συγκεκριμένα οι πιο σημαντικοί, πάλι σε ένα σταυρό στο ναό, μάλιστα, στο κεντρικό, λοιπόν, ναό στην πλατεία, Βασίλη, στο μοναστηράκι. Θα εκεί τα πούμε και στη συνέχεια ενδεχομένως. Εμείς πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά, κύριε και κύριοι, με τον καθηγητή σεισμολογίας, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, για να δούμε, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Αν και η δική σας εκτίμηση είναι ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Ακόμα δεν έχουμε βεβαιότητα γι' αυτό. Mm-hmm. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος. Βεβαίως είναι ενθαρρυντικό το ότι έχουν γίνει μερικοί μετασεισμοί. Ο μέγιστος είχε μέγεθος 4,4 πριν από μία ώρα έγινε, και ο οποίος, από όσο γνωρίζω, έγινε αισθητός επίσης σε όλη την Αττική, όπως και ο πρώτος. Αλλά ακόμα οι μετασεισμοί που έχουν γίνει δεν μας δίνουν την βεβαιότητα ότι ο πρώτος ήταν ο κύριος. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία, χρειάζεται περισσότερη επιφυλακτικότητα. Δεν πρέπει να κάνουμε λάθος εμείς σεισμολόγοι σε αυτό το θέμα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε μια πιο ασφαλή εκτίμηση, κύριε καθηγητά, για το αν αυτό ήταν ο κύριος σεισμός? Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Δυστυχώς, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει καθορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούμε να απαντήσουμε. Ενδεχομένως τις επόμενες ώρες, ίσως και αύριο, αυτό εξαρτάται από τα στοιχεία που, να το πω απλά, η ίδια η φύση θα μας εφοδιάσει. Τα στοιχεία που η ίδια η φύση θα μας δώσει είναι εκείνα που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο, ό,τι ακριβώς θέλουμε εμείς να απαντήσουμε
Το γεγονός ότι ότι ο σεισμός αυτός έγινε στο τελείωμα του δυτικού ρήγματος είναι κάπως πιο καθησυχαστικό να πούμε ότι ενδεχομένως αυτός ήταν ο κύριος σεισμός και ότι δεν θα έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό από εδώ και πέρα, όπως ακούσαμε να λένε οι συναδελφοί σας. Εμείς δεν είμαστε σεισμολόγοι. Έχω αμφιβολίες εάν ο σεισμός τους είναι στο ίδιο ρήγμα που έδωσε το σεισμό της Πάντας το 1999. Α, μάλιστα. Χρειαζόμαστε καλύτερο προσδιορισμό του επικέντρου για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το θέμα. Εάν λοιπόν έχουμε τέτοιου είδου νεότερα στοιχεία, τότε ασφαλώς θα μπορέσουμε να απαντήσουμε και το ερώτημα. Άρα εσείς δεν είστε σίγουρος αν πρόκειται για το ίδιο, για το τελείωμα του ρήγματος που έδωσε τον μεγάλο σεισμό το 1999 στην Αθήνα. Όχι, δεν είναι βέβαιο αυτό ακόμα. Κατά συνέπεια, μένουν ανοιχτά και τα δύο ζητήματα. Και το εάν πρόκειται στον κύριο σεισμό και εάν ο σεισμός αυτός είναι η ίδια αιστεία, το ίδιο ρήγμα που έχει δώσει τον μεγάλο πριν από 20 χρόνια στην Πάρνη. Νομίζω ότι το δεύτερο μπορεί να απαντηθεί ίσως πιο γρήγορα από το πρώτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε περισσότερη στοιχεία, άρα υπομονή και ψυχραιμία από όλους. Πρόσθετα στοιχεία τις επόμενες ώρες, ενδεχομένως και αύριο, μας λέτε, κύριε καθηγητά. Άρα είμαστε σε μια περαιτέρω επιφυλακή, θα έλεγα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο από εδώ και μετά. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Είμαστε μόνο λίγες ώρες, 2 ώρες μόνο μετά από τον ισχυρό σεισμό και κατά συνέπεια ούτως ή άλλως θα έπρεπε να είμαστε σε μία, δεν θα έλεγα εγώ, επιφυλακή, ας πούμε μία εγκρίση, οπωσδήποτε. Ούτως ή άλλως. Μάλιστα. Ο κρατικός μηχανισμός έτσι και αλλιώς είναι σε εγρήγορση. Είναι χρήσιμες... Ο κρατικός μηχανισμός και οι επιστήμονες βεβαίως. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι εσείς οι επιστήμονες είναι πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που μεταφέρετε στον κόσμο μέσω των τηλεοράσεων, των εφημερίδων, μέσω των δικτύων γενικότερα, για το ποια είναι η εκτίμησή σας για τα όσα έχουν συμβεί. Και αυτό που μας νοιάζει από εδώ και πέρα είναι πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο αυτό και αν ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό τις επόμενες ώρες και πώς θα εξελιχθεί γενικά η μετασεισμική ακολουθία, κύριε Παπαδόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας μεταφέρατε. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Σπύρο Δημητρέλη στην αίθουσα σύνταξης. Συγκεντρώνεις πληροφορίες, Σπύρο, από τους συναδέλφους του Open και από τους συναδέλφους που εργάζονται στο ethnos.gr για να δούμε ό,τι νεότερο υπάρχει. Σε ακούμε. Όλο το δημοσιογραφικό δυναμικό του Open, της εφημερίδας Έθνος και του site ethnos.gr έχει πέσει τις τελευταίες 2 ώρες στο ρεπορτάζ προκειμένου να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορεί, προκειμένου να ενημερώσουμε με κάθε μέσο, με κάθε κανάλι τους πολίτες. Λίνα, να πούμε ότι ο καθηγητής σεισμολογίας, ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, μίλησε με δημοσιογράφο στο ethnos.gr και είπε ότι το Σαββατοκύριακο η Αττική θα περάσει ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο. Τον ακούσαμε τον κύριο Παπαζάχο, ακριβώς. Τον είχαμε νωρίτερα εδώ. Σπύρο, έλεγε ότι θα είναι ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο για όλο το λεκανοπέδιο. Ακριβώς. Θα σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί που θα φτάσουν μέχρι και τα 4,9 Ρίχτερ. Και η εκτίμησή του ήταν ότι είχαμε τον κύριο σεισμό. Και θα έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς. Βέβαια, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος λίγα λεπτά πριν μας είπε ότι δεν είναι σίγουρος ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός και ότι χρειάζεται να έχουμε περισσότερα στοιχεία για να προσδιορίσουμε αν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός ή όχι. Ναι, ακριβώς, Ελίνα. Βέβαια, αν μπορούμε να κάνουμε μια άτυπη, ας πούμε, δημοσκόπηση σε εισαγωγικά, οι περισσότεροι σεισμολόγοι συγκλίνουν στην άποψη ότι μάλλον πρόκειται για τον κύριο σεισμό και υποστηρίζουν ότι η μετασεισμική ακολουθία αποτελεί ένα επιχείρημα, χωρίς βέβαια να υπάρχει μεγάλος βαθμός βεβαιότητας, αποτελεί ένα επιχείρημα προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι, δηλαδή, όλοι οι σεισμολόγοι λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο κύριος σεισμός. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο. Επειδή θα συνεχιστεί η μετασεισμική ακολουθία, θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες, όπως μας λένε από την προσβεσκιά, την πολιτική προστασία, πρέπει και τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες να είναι οπλισμένοι όχι μόνο με υπομονή, αλλά και με
ψυχραιμία, προκειμένου να, όταν θα, να τελειώσει αυτό το, αυτή η δοκιμασία, χωρίς να υπάρχουν, χωρίς να υπάρξουν προβλήματα, χωρίς να υπάρξουν απώλειες, πέρα από αυτές που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, που είναι κάποιες μικρές υλικές ζημιές και κάποιοι μικροτραυματισμοί. Λοιπόν, πάμε σε απευθεία σύνδεση με το Καματερό, να συναντήσουμε τον Μπάνο Μπανασάκη που έχει σπεύσει εκεί. Να δούμε, Μάνο, τα νεότερα από την περιοχή, αν υπάρχουν προβλήματα εκεί. Λίνε, εδώ ο τρόμος και πανικός έχει είναι τα συναισθήματα του κόσμου, οι οποίοι είναι πολλοί αυτοί που έχουν φύγει από τα σπίτια τους και κάθονται στα αυτοκίνητά τους. Ήταν πολύ έντονος ο σεισμός εδώ. Ζημιές, υπάρχουν υλικές μέσα στα σπίτια, αλλά οι περισσότεροι, οι πιο πολλοί, δεν έχουν μπει από την ώρα που έγινε ο σεισμός μέσα σε αυτά. Αν μπήκανε κάποιοι, μπήκανε μόνο για να πάρουν τα κατοικίδια τους. Καλησπέρα, τι ήταν αυτό που συνέβη, τι είναι αυτό που νιώσατε, ήσασταν μέσα στο σπίτι την ώρα του σεισμού? Όχι, εγώ την ώρα που έγινε ο σεισμός, έμπαινα στην εισοδό, ερχόμουν από τη δουλειά. Απλά ένιωσα πολύ τράνταγμα και πετάχτηκα έξω. Ζημιές έχετε μέσα στο σπίτι σας? Όχι, καμία ευτυχώς. Μόνο πράγματα, αντικείμενα έχουν πέσει. Έχουν σπάσει πράγματα? Μόνο γυαλικά και τέτοια, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αν γυρίσει η συνάδελφος της Καταρίνα Παπαδούκα, θα δείτε ότι όλη η γειτονιά βρίσκεται στον δρόμο. Δεν βρίσκεται κανένας μέσα στο σπίτι του. Όταν, από ό,τι προλάβαμε και μιλήσαμε με τον κόσμο, μας είπαν ότι οτιδήποτε γυαλικό υπήρχε μέσα στο σπίτι, πίνακες, φωτιστικά, έχουν σπάσει όλα. Γεια σου. Γεια. Έχεις ζημιά μέσα στο σπίτι? Λίγο έπαθα ζημιά, λίγο. Τι ζημιά έχεις πάθει? Ο τείχος μου έχει κάνει, έχει μετατοπιστεί. Έχει μετατοπιστεί. Άλλα αντικείμενα, πράγματα? Όχι, όχι, τίποτα. Η αδερφή μου. Εσείς? Σε εμάς έχουν πέσει πολλά πράγματα και μας λίγο ο τείχος έχει φουσκώσει τώρα. Θα δούμε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Ελίνα, έχουν ρογμές. Είναι εγώ σε ένα-δυο σπίτια που πρόλαβα να μπω μέσα. Υπάρχουν ρογμές. Έχουν σπάσει όλα τα αντικείμενα. Δηλαδή ποτήρια, πιάτα έχουν σπάσει γυαλικά. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί στη συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε, στο Καματερό, συγκεκριμένη γειτονιά, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ. Ελπίζουμε να παραμένει η κατάσταση όσο έχει. Αυτό που έχουμε δει μέχρι τώρα να είναι η πιο μεγάλη ζημιά. Μάλιστα, και όλη η γειτονιά εκεί όπου βρίσκεσαι είναι στο πόδι. Κανείς, όπως μας λες, Μάνο, δεν μπαίνει στο σπίτι του τις δύο τελευταίες ώρες, μετά δηλαδή το συμβάν. Και από ό,τι μας λένε, ότι θα μείνουν εδώ μέχρι και το βράδυ. Όπως κρίνει ο καθένας, και είναι λογικό, γιατί φαντάζομαι ότι και οι μετασεισμοί γίνονται ιδιαίτερα αισθητοί εκεί στην περιοχή. Ο κόσμος φοβάται. Είναι συνεχόμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνε το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και στη συνέχεια. Μάνο, επιστρέφουμε στην αίθουσα σύνταξης και τον Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο. Λοιπόν, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος είπε ότι χρειάζεται χρόνος για να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Σε εμάς εδώ το είπε, Λίνα, στο Open. Ωστόσο, άλλοι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι ήταν ο κύριος σεισμός και οι μετασεισμοί πρόκειται να συνεχιστούν. Πολύ σύντομα, Λίνα, θα έχουμε τις επίσημες οδηγίες της πολιτικής προστασίας για το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περιπτώσεις σεισμών προκειμένου να προστατευθούν. Είναι αυτά τα οποία έχουμε διδαχτεί και πάρα πολύ και στο σχολείο, ή καταρχάς να απομακρύνουμε όλα τα εύθραυστα υλικά και αντικείμενα από ψηλά σημεία τα οποία πέφτοντας με το σεισμό μπορούν να τραυματίσουν τους πολίτες. Θα πρέπει να προστατευόμαστε κάτω από δυνατά τραπέζια τα οποία σε περίπτωση που συμβεί το απευθέω, δηλαδή να καταρρεύσει κάποιο κτίριο, να μπορέσουμε εκεί να προστατευτούμε. Θα πρέπει να βάζουμε τα χέρια πάνω από το κεφάλι όταν προστατευόμαστε, να πηγαίνουμε σε χαμηλό σημείο του δωματίου, να στεκόμαστε κάτω από τις πόρτες. Είναι μια σειρά οδηγιών που μπορούν οι πολίτες να δουν στο δικτυακό τόπο της πολιτικής προστασίας. Διαβάζουμε συγκεκριμένα: στερεώστε γερά στους τοίχους, τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο από το κτίριο. Πολύ σημαντική οδηγία. Βιδώστε καλά στους τοίχους τον θερμοσύφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού προκειμένου να μην αποκολληθούν και πέσουν.
τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια στο σπίτι, απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από τα κρεβάτια και τους καναπέδες, στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής προκειμένου να αντέξουν και να μην πέσουν σε περίπτωση δόνησης, περιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, περιοριστείτε, βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι χώροι έτσι ώστε να πάτε κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια κατά την ώρα του σεισμού, να σταθείτε μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες, καθώς και μακριά από εξωτερικούς τείχους. Θα πρέπει επίσης να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Είναι πολύ σημαντικό, διότι πλέον το φυσικό αέριο, Λίνα, έχει επεκταθεί πάρα πολύ στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε περίπτωση που εντοπίσουν κάποια οσμή, οι πολίτες, οι ένικοι, θα πρέπει αμέσως να ειδοποιήσουν την αρμόδια υπηρεσία της παροχής αερίου προκειμένου να κόψει την παροχή και να γίνουν οι σχετικές επιδιορθώσεις. Θα πρέπει να ενημερωθούν όλα τα μέλη της οικογένειας, κάθε οικογένειας, για το πώς κλείνουν οι γενικές διακόπτες ηλεκτρικού, μάλιστα, νερού και φυσικού αερίου. Και βεβαίως να θυμίσουμε, λέει η πολιτική προστασία, τα νούμερα έκτακτης ανάγκης, 100 για την αστυνομία, 166 για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 199 για την πυροσβεστική. Τώρα μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Στη Δραπετσόνα έχουμε μια πτώση παλαιού τένιο διαδρόμου μήκος 100 μέτρων στη θέση στην πύλη Ε1 και συγκεκριμένα στη θέση Κράκαρη. Αναμένεται κλιμάκιο της ΕΜΑΚ για να προχωρήσει να επέμβει εκεί και να καθαρίσει να επέμβει στην περιοχή. Μάλιστα. Στην πύλη Ε1, στη θέση Κράκαρη, πτώση ενός παλαιού τένιου διαδρόμου μήκους 100 μέτρων. Δεν υπάρχουν πληροφορία για τραυματισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στο αστεροσκοπείο τώρα, κυρίες και κύριοι, τον Θοδωρή Ευγενή, σε απευθεία σύνδεση. Να δούμε, Θοδωρή, όλες τις νεότερες πληροφορίες που έχεις εσύ εκεί. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Λίνα, είμαστε εδώ στο Αστεροσκοπείο Αθηνών με τον πρόεδρο του Αστεροσκοπείου και καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Μανώλη Πλειώνη, ο οποίος μπορεί να μας δώσει σαφή εικόνα για τις εξελίξεις και για να δούμε τα νέα στοιχεία τα οποία προκύπτουν. Βλέπω, κύριε Πλειώνη, είστε ψύχρεμος. Θέλω να μας πείτε την τελευταία εικόνα που έχουν αυτή τη στιγμή, που έχει αυτή τη στιγμή το Αστεροσκοπείο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι με τα βεβαιότητα, δηλαδή, ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου αυτή τη στιγμή μελετάει με εντελέχεια όλα τα δεδομένα που έχουμε, ώστε να μπορούμε να πληροφορήσουμε και την πολιτεία και τον πολίτη για το φαινόμενο. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα και που μας τα δώσαν μόλις πριν από λίγο οι συνάδελφοι από το Γεωδυναμικό είναι ότι είχαμε ένα μετασεισμό πάνω από 4 ρίχτερ, το οποίο είναι θετικό, 4,3 ρίχτερ στην ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο εστιακό βάθος, αρκετούς μετασεισμούς κάτω από 4 ρίχτερ. Γεγονός που σημαίνει ότι έχουμε μια μετασεισμική ακολουθία ικανοποιητική. Βέβαια, για να είμαστε σίγουροι, γι' αυτό το λέω με κάθε έτσι, βεβαιότητα, πρέπει να περιμένουμε 48 ώρες, να δούμε τη μετασεισμική ακολουθία για το επόμενο 48ωρο, για να είμαστε σίγουροι ότι επρόκειτο περί κυρίου σεισμού. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι θετικά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή άγχος από τον κόσμο, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, διότι ξυπνάνε και μνήμες από τον προηγούμενο σεισμό του 99. Τι να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούν, μας βλέπουν τώρα και πραγματικά αγωνιούν για το τι θα γίνει μέσα στην υπόλοιπη ημέρα. Θα έχουμε συνέχεια μετασεισμούς? Κοιτάξτε, μετασεισμούς θα έχουμε και όχι μόνο μέσα στην ημέρα. Θα έχουμε αρκετούς μετασεισμούς και για την επόμενη περίοδο. Όταν γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, πάντα υπάρχει μια μετασεισμική ακολουθία που κρατάει πολλές εβδομάδες και μπορεί και μήνες. Οπότε αναμένουμε μετασεισμούς χαμηλότερους από τον κύριο σεισμό, εάν αποδειχθεί τελικά ότι ήταν ο κύριος, που έτσι πιστεύουμε. Επαναλαμβάνω, αυτή είναι η εκτίμηση που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Θα είμαστε βέβαιοι, όπως σας είπα και πριν, στο επόμενο 48ωρο. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κόσμος είναι να είναι προσεκτικός, βέβαια, αυτά που λέει η κοινή λογική. Δηλαδή, αν έχει πράγματα στο σπίτι τα οποία είναι πάνω σε ψηλά έτσι, ντουλάπια, τα οποία είναι επικίνδυνα να πέσουν κλπ., να τα κατεβάσει. Να είναι προσεκτικός στην καθημερινότητά του, μην κάνει πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε περίπτωση κάποιου ισχυρού μετασεισμού. Πάντα θεωρούμε ότι θα έχουμε. Επομένως, δεν υπάρχει ιδιαίτερο κίνδυνο, θα έλεγα. Απλώς θα πρέπει να κοιτάξουν αυτό που σας είπα πριν και να δουν, άμα μένουν σε σπίτια τα οποία έχουν προβλήματα, θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους.
Και να περιμένουν τα ειδικά κλιμάκια, φαντάζομαι, του Υπουργείου για να δουν, βεβαίως, να κάνουν μια αυτοψία. Και να ενημερώσουν το Δήμο και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Θα πρέπει να ελεγχθούν και τα σχολεία, φυσικά, όπου πιθανόν υπήρξαν προβλήματα. Θα πρέπει να ακολουθηθεί, δηλαδή, η διαδικασία που ορίζει ο ΑΣΠ. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Βεβαίως, όπως σας επαναλαμβάνω και θέλω να το ξεκαθαρίσω, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο 48ωρο. Εμείς εδώ είμαστε σε επιφυλακή. Θα είμαστε εδώ πέρα όλο το 48ωρο το επόμενο για να μελετάμε το φαινόμενο και να ενημερώνουμε την πολιτεία όπως πρέπει και τους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε τους φόβους τους. Θοδωρέ, δεν ξέρω αν με ακούει. Ναι, δεν ξέρω αν με ακούει. Εκτός αν θες να του μεταφέρεις εσύ. Θα μεταφέρω εγώ, Λίνα, την ερώτηση. Ότι οι περισσότεροι σεισμολόγοι εκτιμούν ότι αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Ο κύριος Παπαδόπουλος όμως, τον οποίο φιλοξενούσαμε πριν από λίγο στην συχνότητά μας, είπε ότι θα πρέπει να είμαστε περισσότερο επιφυλακτικοί για το εάν αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Χάσαμε το. Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Ακούσαμε όμως ποια ήταν η άποψη του κυρίου Πλιώνη, ότι κατά πάσα πιθανότητα, θα πρέπει να περιμένουμε βέβαια 48 ώρες, αυτός ήταν ο κύριος σεισμός. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά, κυρίες και κύριοι, τώρα με τον κύριο Κώστα Σπυράκο, τον καθηγητή αντισεισμικής προστασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας. Κάποιες οδηγίες πολύ χρήσιμες από εσάς για το από εδώ και μετά. Τι θα πρέπει να προσέχουμε? Κοιτάξτε, είναι αντισεισμικό κατασκευών στο Μετσόβιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το από εδώ και μετά. Ναι. Το από εδώ και μετά σημαίνει ότι επειδή ενδεχομένως να υπάρξει μετασεισμοί, όχι ενδεχομένως, θα υπάρξει μετασεισμοί, έχει αντίλαλο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με ακούτε καλά? Εμείς σας ακούμε καλά. Αν θέλετε, κάντε μια προσπάθεια, σας παρακαλώ πολύ. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, αλλά κάντε μια προσπάθεια. Βεβαίως. Κοιτάξτε. Καταρχήν πρέπει να λάβουμε τα μέτρα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να μην στεκόμαστε σε ένα χώρο που μπορεί να πέσει κάποιο αντικείμενο επάνω μας. Αυτά αναφέρθηκαν. Δεν θα επιμείνω σε αυτό το θέμα. Είναι γνωστό. Πρέπει να περιμένουμε ακόμα αυτό το 48ωρο που λέμε. Πάντως το ρήγμα αυτό νομίζω ότι έδωσε ένα ισχυρό σεισμό τώρα και η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μην έχουμε κάτι μεγαλύτερο. Αυτή είναι η εκτίμηση των καθηγητών σεισμολογίας. Ναι. Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, αλλά με την εμπειρία που έχουμε και με τις γνώσεις που έχουμε στο θέμα αυτό, νομίζω ότι πιστεύω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτό όμως το θέλω να επιμείνω είναι το εξής. Είδαμε σαφέστατα να επαναλαμβάνεται αυτό που είδαμε, κάτι αντίστοιχο σε μικρότερη έκταση βέβαια, από αυτό που είδαμε στην ΚΟ, στο σεισμό της ΚΟ. Στο σεισμό στη Μυτιλίνη. Δηλαδή? Ότι οι κτίρια τα οποία είναι αποφέρουσα τυχοπία, τα οποία ιδιαίτερα είναι παρατημένα πολλές φορές, εγκαταλειμμένα, έχουν πρόβλημα σε σεισμό, με αποτέλεσμα ένα μέρος τους ή και ολόκληρα να πέφτουν. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το τι κάνουμε με τα κτίρια από τυχοπία. Κατά κύριο λόγο. Και το άλλο με την σωστή σύνδεση διαφόρων αντικειμένων που κρεμάμε πολλές φορές έξω από το σπίτι μας πολλές φορές. Επομένως, θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα πολύ προσεκτικά για να σώσουμε και να προστατεύσουμε το κοινό αφενός από ενδεχόμενους τραυματισμούς, αλλά και τα ίδια τα κτίρια που πολλές φορές είναι διατηρηταία μνημεία, τα οποία πρέπει να περισσώσουμε. Και θα πρέπει, φαντάζομαι, εννοείται ο κόσμος αυτοβούλος να ενημερώσει τις αρχές για το αν υπάρχουν προβλήματα στα κτίρια, αλλά θα πρέπει και κλιμάκια να βγουν στους δρόμους, κύριε καθηγητά. Κοιτάξτε, αυτό είναι αυτονόητο και γίνεται πάντοτε μετά από κάθε σεισμό, ότι εφόσον υποδηθεί από το κλιμάκιο ότι πρέπει να γίνει εκένωση της υγείας ή γενικά του χώρου που χρησιμοποιείται, θα πρέπει να ακολουθεί αυτή η οδηγία, ώστε προκαταρτικά να αποφύγουμε κάποιο ενδεχόμενο τραυματισμό και ακολούθως, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να γίνουν απαραίτητες επεμβάσεις, ενισχύσεις στο φορέα και να μπορεί κανείς να επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του. Κύριε Σπυράκο, νωρίτερα είχαμε μια σύνδεση με τη Μαγούλα και έλεγαν εκεί οι άνθρωποι ότι κάποιοι τείχοι έχουν κάποιες ρογμές στα σπίτια τους.
Είναι επικίνδυνο αυτό για τους πολίτες να μπουν στα σπίτια και να νιώθουν ασφαλείς τις επόμενες ώρες? Κοιτάξτε, αφενός το να μπορέσει κανείς να αξιολογήσει την κατάσταση ενός τοίχου θα πρέπει να είναι μηχανικός. Ναι, δεν αρκεί δηλαδή ένας απλός πολίτης να δει μια ρογμή, μπορεί η ρογμή να φτύνει πάνω στο σοβά και να παίζει κανένα ρόλο. Mm-hmm. Το δεύτερο που πρέπει να κοιτάξει είναι αν αυτές οι ρογμές, αν το σπίτι του είναι από τυχοπία, πέτρινο δηλαδή, ή από τούβλα μόνο, χωρίς φέρον τον οργανισμό από σκυρόδεμα. Έχουμε άλλη συμπεριφορά σε μία περίπτωση, άλλη στη δεύτερη. Ναι, βέβαια. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση, επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πολλές φορές η δυνατότητα ένας μηχανικός να αξιολογήσει την επίπτωση ρογμής, όταν δουν ρογμές, καλό είναι να αποφεύγουν να είναι σε αυτό το σπίτι. Μέχρι τουλάχιστον κάποιος μηχανικός να έρθει και να βεβαιώσει αν είναι κατοικήσιμο το σπίτι. Ναι, δεν είναι τόσο απλό το να δεις μια ρογμή και να πεις αυτή που είναι σημαντική ή δεν είναι σημαντική. Είναι πολυπαραμετρικό, όπως λέμε το θέμα. Μάλιστα. Μηχανικός αδεξιολογήσει εκείνη προληπτικά, ας αποφύγουν να μείνουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανακεφαλαιώσουμε, να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στην Αττική. Συνδεόμαστε καταρχήν με τον Μαρίνο Αλιφέρη που βρίσκεται στη Μαγούλα. Το Μάνο Μπανασάκη στη συνέχεια που βρίσκεται στο Καματερό, σε απευθεία σύνδεση. Ο Βασίλης Πανός είναι στην οδό Ερμού, γιατί εκεί έχουμε προβλήματα, μας έλεγε νωρίτερα. Και ξεκινάμε με τον Μαρίνο Αλιφέρη, να δούμε ποια είναι τα νεότερα από την περιοχή της Μαγούλας, όπου βρίσκεσαι την τελευταία μία ώρα. Μαρίνο, είναι το επίκεντρο του σεισμού η Μαγούλα. Είναι αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Μαγούλας, εδώ που υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος έχει βγει από τα σπίτια του μετά από το δυνατό χτύπημα του Εγκέλαδο, που είχε φαίνεται ως επίκεντρο την περιοχή τους. Από την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική υπηρεσία σε συνδυασμό με την αστυνομία, μέχρι αυτή την ώρα να σου πω ότι δεν έχουν αναφερθεί καταστροφές σε σπίτια, δεν έχουμε αναφορές μέχρι αυτή την ώρα για τραυματισμένους πολίτες από το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου. Ωστόσο, πάρα πολλοί είναι κάτοικοι, όπως είπαμε και στην πρώτη μας σύνδεση, που τους ξύπνησαν μνήμες από τον πολύ ισχυρό καταστροφικό σεισμό του 1999. Έχουν βγει από τα σπίτια τους και δεν ξέρουν πού θα κοιμηθούν το βράδυ, καθώς φοβούνται τη μετασεισμική ακολουθία. Εδώ, στην κεντρική πλατεία της Μαγούλας, έχει βγει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί φοβάται να επιστρέψει στο σπίτι του. Μεταξύ άλλων, εδώ είναι και ο καινούριος ονεκλεγής δήμαρχος της Ελευσίνας, ο οποίος έχει μια πρώτη ενημέρωση για την κατάσταση στην περιοχή. Κύριε Οικονόμου, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς? Είναι η ίδια που έχετε κι εσείς, δηλαδή ότι από την αστυνομία και την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για κτίρια τα οποία να έχουν υποστεί ζημιές και δεν υπάρχουν και από το νοσοκομείο καμία αναφορά για κάποιο τραυματισμό πολίτη. Εννοείται το Θριάσιο. Εννοώ το Θριάσιο νοσοκομείο, που είναι το νοσοκομείο που επιλαμβάνεται της περιοχής. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Μέχρι λοιπόν αυτή τη στιγμή, Λίνα, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους πολίτες, αλλά βλέπετε είναι όλος ο κόσμος έξω. Μικρά παιδιά έχουν βγει από τα σπίτια τους. Αυτό που μας ανέφεραν όλοι είναι ότι ταρακουνήθηκαν πάρα πολύ από τον δυνατό σεισμό, τρόμαξαν. Ευτυχώς όμως είναι όλοι καλά. Μάλιστα. Στην υγεία τους. Λοιπόν, ίδια εικόνα και στο Καματερό. Πάμε στον Μάνο Μπανασάκη να δούμε όλα τα νεότερα. Μάνο. Εδώ λοιπόν, Λίνα, υπάρχει σε κάθε γωνία, σε κάθε στενό η ίδια εικόνα. 15 δραματικά δευτερόλεπτα μας περιγράφουν όλοι. Έχουν βγει όλοι έξω από την οικία τους, από το σπίτι, από την πολυκατοικία τους. Πήραν μόνο τα παιδιά τους, τα κατοικίδια τους και βγήκαν έξω. Όπως μας είπαν λοιπόν, ότι είστε έξω τουλάχιστον 2 ώρες. Ναι. Τι συνέβη εκείνα τα δευτερόλεπτα? Τίποτα, ήμασταν μέσα στο σπίτι, ήταν πολύ έντονος ο σεισμός. Και κατεβήκαμε γρήγορα κάτω, δηλαδή ήταν πολύ έντονος. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ο κύριος σεισμός, πιστεύω ότι θα κάνει κι άλλον. Αυτό, δεν ξέρω τώρα. Μας είπαν, Λίνα, ότι το 99 έμειναν 1,5 μήνα στο δρόμο. Ότι δεν έχουν σκοπό να επιστρέψουν άμεσα στο σπίτι τους, ότι φοβούνται πάρα πολύ, ότι δεν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον. Και είναι και λογικό, είναι μόλις 2 ώρες που έχει γίνει ο σεισμός, ότι δεν θα μπουν, δηλαδή, ότι δεν έχουν σκοπό να μπουν γρήγορα μέσα στο σπίτι. Να ρωτήσω και εσάς, μου είπατε ότι έχετε λογικά μεγάλες ζημιές μέσα στο σπίτι. Έχουμε ζημιές, έχουν πέσει να πούμε τα ψυγεία, το ένα το άλλο, το μπαλκόνια να μου πήγαινα πέρα δόθε. Έχετε και μωρό, ένας χαμός, ναι, 9 παιδιά έχω εγγόνια, δεν προλάβα πιο να πρωτοπάρω, να βγω έξω να πούμε, να δω τι γίνεται. Κανένα δεν έχει έρθει να διαβερδεί, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Θα μείνετε έξω? Βέβαια θα μείνουμε έξω, τι θα μείνουμε μέσα.
Να πλακωθούμε, δεν ξέρουμε το βράδυ τι μπορεί να γίνει. Ας βγει κάποιος αρμόδιος να μας πει ότι πρέπει να μπούμε μέσα, να μπούμε. Τίποτα άλλο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι απλά ότι φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Επόμενο είναι και όλοι βγήκαμε έξω, όλοι. Το σπίτι πήγαινε πέρα δόθε. Λογικό, δηλαδή, είναι, είναι οι άνθρωποι να. Ναι, Ελίνα, είναι το συνέστημα του φόβου, κυριαρχεί. Είναι αυτό που σου είπα από την πρώτη μας σύνδεση. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χρήστος Τσιγουρής βρίσκεται στο Μοναστηράκι και θα μας δώσει το δικό του ρεπορτάζ από το κέντρο της Αθήνας. Χρήστο. Καλό μεσημέρι από την Οδό Ερμού, όπου βλέπετε πως υπάρχει πάρα πολύς κόσμος στους δρόμους. Είναι ο πιο εμπορικός ο δρόμος της πρωτεύουσας. Με μια πρώτη ματιά μπορεί κανείς να δει καταστήματα, εμπορικά καταστήματα που έως αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά και αρκετό κόσμο να περπατά στους δρόμους, αλλά ακόμα και να κάθεται στις βιτρίνες των καταστημάτων έξω από τα καταστήματα. Αυτά μπορεί κανείς να εικάσει ότι είναι και πελάτες και επισκέπτες, αλλά κυρίως και εργαζόμενοι που από την κρίσιμη στιγμή και μετά επέλεξαν οι εργοδότες τους να κλείσουν το κατάστημα και για λόγους ασφάλειας πια να απομακρυνθεί. Εργαζόσασταν την ώρα του σεισμού. Μάλιστα, δεν θέλει κάποιος να μας πει. Μπορώ να σας ρωτήσω αν ήσασταν μέσα στο κατάστημα. Υπάρχουν λοιπόν καταστήματα που κλείνουν στην Οδό Ερμού. Υπάρχουν καταστήματα, όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν καταστήματα που έχουν κλείσει και κόσμος περπατά στους δρόμους. Βέβαια, υπάρχουν και εργαζόμενοι που βεβαίως έχουν μια δυσκολία ενδεχομένως να μιλήσουν. Την ώρα του σεισμού ήσασταν στο κατάστημα. Χρήστο, σε αποφεύγουνε τα μόλις κορίτσια. Μόλις βλέπετε ένα αυτοκίνητο της πυροσβεστικής και βέβαια αρκετοί... Αρκετός κόσμος λοιπόν στην Οδό Ερμού. Αρκετός κόσμος. 2,5 ώρες μετά. Άλλα καταστήματα σεισμό. Παραμένουν ακόμα ανοιχτά, όπως μπορείτε να δείτε. Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε τι εικόνα μας μεταφέρει από την Οδό Αιώλου ο Βασίλης Πανός. Βασίλη. Βασίλη, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μας έλεγες νωρίτερα και βλέπουμε εμείς την εικόνα μας. Ακούτε. Την Αγία Ειρήνη. Αυτή την ώρα ο οπερατέρ μας σας δείχνει το καμπαναριό στον ναό που βρίσκεται στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Όπως βλέπετε και εσείς, έχει γύρει και αν κάνει κίνηση προς τα κάτω θα δείτε ότι υπάρχουν κορδέλες οι οποίες έχουν αποκλείσει ουσιαστικά τον χώρο από το να μπορεί να πλησιάσει ο κόσμος προς τα εκεί. Αυτό είναι φυσικά για λόγους ασφαλείας, γιατί αν υπάρξει νέο σεισμός τότε καταλαβαίνετε πως μπορεί ο σταυρός που έχει αποκολληθεί να πέσει και αυτό να προκαλέσει ενδεχομένως κάποιο τραυματισμό. Να σου πω βεβαίως, Λίνα, πως εδώ ο κόσμος είναι πολλής στην πλατεία Μοναστηρακή, όχι όμως τόσο εξαιτίας του φόβου, όσο το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ είναι τουρίστες και αυτό και δεν χάνουν τη βόλτα τους. Έχουν ηρεμήσει αρκετά από τις προηγούμενες ώρες που είχαν που συνέβη ο σεισμός και αγχωθήκανε όλοι φυσικά. Ναι. Τώρα έχουν επανέλθει σιγά σιγά στην κανονικότητά τους, κάνουν τις βόλτες τους, θέλουν να πάνε στην Ακρόπολη, θέλουν να κινηθούν στους δρόμους της Αθήνας και να ευχαριστηθούν τις διακοπές τους. Λίνα, δυστυχώς δεν έχω επιστροφή, οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι. Ναι, δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη Σπανέ. Λοιπόν, πάμε να... Κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το κλείσιμο του δελτίου μας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε 2,5 ώρες μετά τον μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε στην περιοχή της Μαγούλας. Ένα σεισμός μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Οι ειδικοί, όπως ενδεχομένως παρακολουθήσατε μέσα από τη συχνότητά μας, συγκλίνουν στο γεγονός ότι μάλλον επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Ωστόσο, θα πρέπει όλοι μας να περιμένουμε ισχυρούς μετασεισμούς ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, μετασεισμοί που μπορεί να φτάσουν και τα 4,9 Ρίχτερ, όπως λένε οι ειδικοί επιστήμονες. Μεγάλη ψυχραιμία πρέπει να δείχνουμε όλοι μας και να είμαστε σε επιφυλακή από εδώ και μετά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε με έκτακτα δελτία ειδήσεων. Οι δημοσιογράφοι και η τεχνική του Open βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Και για οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε. Καλό σας απόγευμα.